Χαίρετε κυρίε και κύριοι και καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του VG24 Podcast. Είμαι ο Βαγγέλης Λερός και μαζί μου ο Παύλος Κρούστης. Γεια σου Παύλο. Καλησπέρα παιδιά, γεια σου Βαγγέλη. Τι κάνουμε. Ε, ας τα λέμε καλά. Λέγαμε και πριν λίγο burnout, λίγο... Νομίζω αυτή η σκατοχημονιά έχει μπει λίγο στα κρύα και αυτά ίσως φταίνε. Στη, δεν έχουμε τη θέρμανση εμεί τώρα στην πολυκατοικία. Έχουμε αποφασίσει να το κόψουμε, οπότε περνάω πολύ καλά. Αποφασίσατε ω σύνολο να κόψετε τη θέρμανση ή αποφάσισε η πλειοψηφία για παράδειγμα και θα Έγινε να... μια συνέλευση έγινε μια συνέλευση, αλλά επειδή ήταν το τιμή στο Θεό, ε, είπαμε καλά και να θέλα εγώ δεν θα γινόταν, αλλά δεν ήθελα ούτε εγώ γιατί θα πληρώναμε κανένα χιλιάρικο το μήνα, οπότε άστο. Και τώρα πώς θα ζεστάνεις το, κολαρά... ε, το, κοκαλάκι σου που θέλει και με παρουσιάστρες στο Μέγκα. Εδώ με ξυλόσωμπε, δεν ξέρω ότι, ότι υπάρχει διαθέσιμο. Θα μπορούσε να αρχίσει θα, αρχίσεις, θα, θα, θα 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 να καίει αρχίσεις αρχίσεις αρχίσεις. όλο αυτό το merch που έχει από τι εταιρείε τόσα χρόνια που το μαζεύει και δεν το δίνει συντάκτη σου. Και τώρα δεν έχει <laughs> να το βάλει. <laughs> <laughs> δηλαδή είμαι, είμαι σίγουρο ότι κάπου μα στην DULABS υπάρχουν μπλουζάκια Call of Duty Black Ops και, <laughs> και, και αφήσει <laughs> ναι, τη γιατί... Ubisoft το Rainbow Six, τι οποίε δεν χρειάζεσαι. Σα καλά. Θα μπορούσε να τα κάψει, α πούμε, καλά. στη μέση του σαλονιού σου και γύρω-γύρω να χορεύει τον Ζουλού, απαγγέλλοντα reviews από εξάρια παιχνίδια τη Ubisoft. Ευτυχώ το πρόγραμμα με το marketing τη Ubisoft και το Assassin's Creed πάρα πολύ καλά αυτά τα χρόνια. Και, <laughs> και έχουμε να κάψουμε. <laughs> ε, και εγώ το, το μοναδικό merch που Περίσεψε στον Παύλο και μου έδωσε. Είναι Ubisoft, έτσι, δεν έχω πάρει τίποτα. <laughs> και μια BlueZone <και> <laughs> Call of Duty. Και μια BlueZone Call Και μιας λέμε no. για Call of Duty, σήμερα θα μιλήσουμε και λίγο για Activision. Ε, λόγω το, του θέματο που τρέχει με την εξαγορά τη από την Microsoft και βγήκανε κάποια reports καινούρια ε, μέσω του CMA, ε, επιφανειακά θα το πιάσουμε περισσότερο, γιατί είναι ένα θέμα που νομίζω θα τέργαζε περισσότερο σε ένα podcast με νομικού, δικηγόρου, οικονομολόγου κτλ. Έχει ξεφύγει πλέον από το φάσμα του ενδιαφέροντο του απλού gamer και όποιο ασχολείται νομίζω ότι αποσκοπεί σε άλλα πράγματα. Δηλαδή το να κάθεσαι τώρα και να, ε, να βλέπει ένα report και να στέκεσαι ακόμα και στο κόμμα και στην τελεία στα οικονομικά δεδομένα και αυτό τώρα να το ανάγει σε θέμα τη gaming βιομηχανία, εμένα προσωπικά με ξεπερνάει. Έχει ένα ενδιαφέρον. Το καταλαβαίνω ότι έχει ένα ενδιαφέρον για κάποιου, αλλά εμένα με ξεπερνάει το ότι δηλαδή ε, πρέπει να ασχοληθώ με το ποσοστό που βγάζει η Sony από ένα παιχνίδι Call of Duty και πώ θα επηρεαστεί αυτό το ποσοστό αν η εξαγορά ε, από την Microsoft το ολοκληρωθεί. Με ξεπερνάει από μένα, σταματά ας πούμε, το ενδιαφέρον μου στη γενικότερη εικόνα του μονοπωλίου που μπορεί να δημιουργηθεί. Τέλο πάντων, more on that later. Κουβέντε να κάνουν. Έχω δει, αλλά δεν έχω. εννοείται τώρα για ανθρώπου οι οποίοι πάνε και ψάχνουν για το τι θα γίνει αν στην κάθε εκπομπή κουβέντε. Νομίζω μόνο. ότι σε αυτό φταίει κάτι που το συζητάμε γενικότερα σε αυτή την εκπομπή. Το πιάνουμε κατά περίοδου, το πώ τα social media επηρεάζουν το, την εικόνα που έχουμε για το τι πραγματικά γίνεται στον κόσμο. Επειδή δηλαδή εγώ τώρα τελευταία έχω αρχίσει και είμαι πιο ενεργό στο Twitter, ε, επειδή αυτοί που ακολουθώ βλέπω να ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι όντω απασχολεί τον μέσο γκέιμερ. Που κατά πάσα πιθανότητα το μέσο γκέιμερ αυτή την περίοδο ασχολείται με το πόσο φθηνά πήρε την καινούργια του συνδρομή για το PlayStation Plus, α πούμε, με το πόσου μήνε μπορεί να στάκαρε στο Game Pass 15 χρόνια μέσω VPN, με το πόσο παιχνιδάρα είναι το God of War. Για παράδειγμα, πήγα μια εκδρομή στα βίλια για προβατίνα, χθε, ε, με την παρέα μου. Βρήκα παιδιά εκεί στα βίλια που έχω πει ότι πολλά, πολλά παιδιά από τα βίλια και μα βλέπουν και τα βλέπω και χαιρετιόμαστε κτλ. Κανεί δεν μου είπε, Ευαγγέλη. Τι γίνεται με αυτήν την εξαγορά τη Microsoft με τη Sony, Δηλαδή δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ, δεν μπορώ να φω προβατίνα. δεν μου το ποτέ ένα. Αντιθέτω, ένα παιδί που βρήκα ήρθε και με σταμάτησε από πίσω μου και με χτύπησε στην πλάτη και μου είπε ρε μαλάκα, τι παιχνιδάρα αυτό το Ragnarok, πόσο, πόσο γαμάει. Δηλαδή τα, τα προβλήματα του κόσμου είναι πολύ μικρότερα από αυτά που βλέπουμε στα social media και λαθεμένα θα έλεγα, επειδή μπαίνω εγώ κάθε μέρα στο, το πρωί στο πρωινό μου χέση μου, που πίνω τον καφέ μου, όχι ταυτόχρονα θέλω να πω και διαβάζω τα Twitch τη ημέρα, βλέπω, ξέρω εγώ, στα 10 tweet τα 8 να είναι μύρλα για, το... για την εξαγορά ε, τη μια εταιρεία ή cool, ε, για την τάδε επιλογή. Θα πει κανεί, ναι, αλλά και εσύ την προηγούμενη εβδομάδα ήρθατε εδώ με δύο ώρε yeah. μύρλα για τον God of War. Οπότε τι θε να μα πει τώρα, Ότι εμεί κάνουμε είναι... μύρλα. <laughs> αυτό είναι ένα άλλο πράγμα, ε, ε, εγκυταλού θεωρώ, αλλά το συγκεκριμένο που αναφέρει, στο vocal minority που το έχουμε ξαναπεί πολλέ φορέ κι αυτό. Δεν έχει να κάνει καθαρά με την τάση και με το πώς δουλεύουν τα social media στην τελική. Ναι. Δηλαδή, είναι, είναι όταν συμβαίνει κάτι, ρε παιδί μου, ε, που κάποιο βρίσκει, ξέρει, κάνει τίτλου ειδήσεων, ε, θα έχει μετά τη, την όρεξη και τη, το θέμα σου, που θα πρέπει να συζητήσει. Θα είναι το θέμα τη εβδομάδα, να το συζητήσουμε εμεί, ξέρω εγώ. Και θα γίνει στα social media, θα απαντήσει ένα, θα γίνει το Μπεφα που λε και εσύ, για να γίνει τη σχετική κόντρα ρε παιδί μου, ειδικά όταν έχει να κάνει με τέτοιο θέμα. Sony, Microsoft, ξέρω εγώ. Mm -hmm. Τέλο πάντων, more on that later. Θα σταθούμε λίγο και σε αυτό, γιατί έχω κάνει... δεν έχω κάνει κάποια ιδιαίτερη έρευνα. Έχω κάνει ένα notepad πούμε, με κάποια statements που γίνανε back and forth από την Sony και από την Microsoft. Που είναι πραγματικό beff up, δηλαδή πλέον έχω έχει γίνει. Έχω κάνει ένα notepad με κάποια statements από το. Λοιπόν, back and έχω, forth. Κάνει, ε, 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 έχω δημιουργήσει ένα αρχείο σημειώσεων στο οποίο συγκαταλέγονται ε, <laughs> okay, επιχ... <αυτό>, επιχειρήματα <laughs> τη μία πλευρά έναντι τη ε, απέναντι. Ε, με βάση... Να βλέπει, αυτό είναι μια λέξη, το back and forth. Δεν το λε εύκολα στα ελληνικά, οπότε εκεί έχει δίκιο, ρε φίλε. Καλά, κάτι. Εντεύθεν. Θα μπορούσε να σου πει κανεί, ναι. <laughs> ναι. Ε, με, ε, θα, ε, 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 να πω ότι σήμερα έχουμε φιλόλογο μαζί μου εδώ πέρα. Έχω τον υποβολέα που μπορεί να διορθώνει, οπότε μπορώ να χρησιμοποιώ καλύτερα ελληνικά. Και όταν λέω μαλακέ, θα τον φατσέ από το κολοκοτρονίτσι, πετάει για τη φιλόλογο και μου λέει πω είναι το σωστό. Οπότε μπορώ να κάνω μια προσπάθεια να μιλήσω ελληνικά αντί για αγγλικά σήμερα, γιατί έχω τη διορθώτρια μαζί μου. Ε, αλλά τέλο πάντων, θα δούμε πώ θα πάει αυτό. Ε, ταυτόχρονα έχω βάλει και στο community μια ερώτηση ότι σε λίγο έχω γραφού αφήστε μας τις ερωτήσεις σας θα δώσω λίγο χρόνο ακόμα να το κάνουμε προς το τέλος θυμίσου το ε, για να δώσω λίγο χρόνο ακόμα να γράψουν και άλλες ερωτήσεις ε, ανησυχία του Παύλου καθώς μπαίναμε ε, στο rec room στο, του discord για να γράψουμε ε, ήταν ότι δεν έχουμε θέματα γιατί θα συζητήσουμε του λέω ας το πάνω μου έχουμε ένα σωρό θέματα απλά δεν το ξέρεις ε, οπότε με αυτή την ελπίδα θα ξεκινήσουμε. Ε, Επίση, δεν, δεν θα κάνω ανασκόπηση του τι θα πούμε. Θα το πάμε έτσι να δούμε τι θα βγει τελικά, χωρί καλέτα εντελώ. Ε, θα μπορούσε να είναι και ένα θέμα η αν οργανωσιά μα. <laughs> γιατί ακούσαμε πολλά στο, στο, στο section. Δεν ξέρω αν θες να το θίξουμε αυτό έτσι στην αρχή με τα comments που πήραμε μέσα στη βδομάδα για το Spoilercast. Ε, γιατί νομίζω, νομίζω, Έχω ένα σχόλιο. Εσύ θα ήθελε να, να το θίξει περισσότερο, κάνεις. γιατί ήσουν το vocal minority σε εκείνο το πάνελ. Ανάμεσα ξέρω, σε δύο τύπου, ε, εντάξει, εγώ είχα το σύνηθε ύφο, το, το, το ε, μειωτικό. Αν θε, ε, για παιχνίδια που ο κόσμο αγαπάει. Αλλά ξέρει, είναι λίγο διαφορετικό να γίνεται αυτό το δίπολο του Ο Παύλο είναι ο καλό μπάτσο και ο Βαγγέλης είναι ο κακό μπάτσο. Και ο ένα λέει τα αμέν, έχετε... ο άλλο λέει τα δε. Έχει ένα κόντρο. Και ο, ο χαοτικό μπάτσο μετά. Ναι, και είναι, είναι άλλο να σκάει κι ένα στατσιόπουλε που να, να κάνει ακόμα και τον κακό μπάτσο να μοιάζει με, με φίλο του, <laughs> του καλού μπάτσου. <laughs> Κατάλαβε. Οπότε ε, το όλο θέμα δημιουργείται γιατί κάναμε ένα spoiler cast. Στο οποίο κυριάρχησε η αρνητικότητα. Αυτό είναι γεγονό γιατί μετά το άκουσα. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Cast. Μας, μας Negative <laughs> cast. Μα χαρακτηρίζει. Εγώ το είπα <laughs> <Ipam laughs> Greencast. Και στου πιθανού τίτλου για podcast που θα πάμε να παρκάρουμε τον Τατσιόπουλο να τα λέει. Μόνο του νίκησε στην ψηφοφορία το Cast, Το ψήφισαν οι περισσότεροι. Αλλά. Είναι και αυτό ξεκάθαρα το Max, έτσι, που του κάνει τον Τατσιόπουλο. <laughs> ε, έχει γίνει, έχουν γίνει πολύ χειρότερα πράγματα και είμαστε όλοι θύματα αυτού του bullying ε, αλλά ξαναλέω επειδή το έγραψα και, και, στο community ο αυτοσαρκασμός το έχουμε βάλει για meta tag στο SEO στο VG24 δηλαδή γράψεις αυτοσαρκασμός yeah. βγάζει VG24 yeah. τουλάχιστον από μεριά μου έτσι ο Παύλος δεν ξέρω αν τον αγαπάει τόσο πολύ τον αυτοσαρκασμό σίγουρα γουστάει να ακούει άλλους να κοροϊδεύουν τώρα όταν κοροϊδεύει τον εαυτό του αλλάζει λίγο η φάση ε, <laughs> Και ο Τσιόπουλο πάντω δεν νομίζω να το πήρε πολύ κατάκαρδα. Σε φάση δεν νομίζω να στεναχωρήθηκε. γιατί Το απολαμβάνει ρε παιδί μου αυτό. Ειδικά τι γραφικότητε στο Ιντερνετ τι απολαμβάνει. Και ίσα ίσα. Το μόνο που φοβάμαι εγώ, επειδή είδα και ένα post που έβαλε για παιχνίδια του Game Pass, ότι τα απολαμβάνει τώρα και παίζω. Και πόσο δίκιο είχατε για το. Vampire, πώ το είπε. Survivors, ναι. Και για να μην πείτε ότι δεν το οποίο mm. πήρε και βραβείο στα Joystick Awards. More on that later επίση. Θα πούμε και για τα Joystick Awards. <στοίχη> 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 ναι. ε, και γράφω ότι κάπω έτσι γεννιούνται οι Super Villains. Δηλαδή ε, είναι ένας τύπος ο οποίος θα πει κάτι κακό για κάτι, μπαίνει το fan base αυτού του πράγματος που έθιξε, του την πέφτει σε βαθμό, τύπου θα σε, σε ψάχνουμε, πώς θα ρε, ο Ζήσης ο του βάλε ένα μια πορεία με μηχανάκι ότι ερχόμαστε να σε βρούμε. Λίγο ευαίσθητος να είσαι με αυτά ρε παιδί μου, σπάς και λες όπα κάτσε παιδιά, ε, 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 έχουν, ε, για λιγότερα έχουν κυλήσει άνθρωποι σε φασιστικέ οργανώσει. Σε, <laughs> σε φάση μου την έπεσαν δύο αριστεροί και μου πήραν τον μπλουζάκι μου επειδή είχε πάνω ξέρω, εγώ μια ελληνική σημαία και κατέληξαν να με χρυσιαβγεί. Με, Δηλαδή, έτσι όπω τον εξωθείτε στι ακρότητε, μπορεί να γίνει Xbox. Δεν θέλουμε ο Τατσιόπουλο να γίνει Xbox. Μην τον πιέζετε ιδιαίτερα. Από την άλλη, καλά κάνετε και δίνετε αυτό το feedback, γιατί πρέπει να υπάρχουν και κάποιε ισορροπίε. Και στα, στα σχόλια, όντω, διαπιστώσαμε και εμεί, ρε παιδί μου, ότι στο spoiler cast κυριάρχησε αυτό το negativity, αυτή η αρνητικότητα. Ε, Όμω, σε ένα σημείο μέσα σε αυτό το δύο ώρο, υπήρξε το disclaimer ότι θα ήταν πολύ εύκολο να έρθουμε και να μιλήσουμε για θετικά, σε ένα παιχνίδι που αντικειμενικά είναι για 9 και για 10. Θα ήταν πολύ εύκολο να έρθουμε να εκθιάσουμε το gameplay ασχέτως αν μέσα σε αυτό το δύο ώρο υπήρξαν 5 λεπτά στα οποία είπαμε ναι, το gameplay είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Αυτό όμω δεν μπορεί να ε, αντισταθμίσει. Ναι, αυτό μην το παίρνουμε ποσο, ποσοτικά, ρε παίρνουμε. ναι, Μην το παίρνουμε. Γιατί μέσα στο δύο ώρο το να πει 10 λεπτά ότι το gameplay είναι ότι καλύτερο, ότι ε, οι ερμηνείε ήταν απίστευτε κτλ. Άμα αφιερώσει 10 λεπτά σε αυτά και μία ώρα και 50 λεπτά στο να λε πόσο για τον Μπούτσο θεωρεί κάποιε σεναριακέ επιλογέ, α πούμε, ή κάποιε σκηνοθετικέ επιλογέ, μένει ότι αυτό κάνει σκουπίδι το παιχνίδι. Λογικό είναι κάποιοι να το βλέπουν έτσι. Απλά θέλω να πω ότι και εμεί δεν το πιστεύουμε. Ότι δεν, είναι το παιχνι... δεν πιστεύουμε ότι είναι παιχνίδια κάτω από 9,5 και 9. Πιστεύουμε ότι είναι για παραπάνω. Απλά πιστέψαμε ταυτόχρονα ότι ένα τέτοιο βίντεο θα είχε νόημα να σταθεί στα αρνητικά ενό παιχνιδιού. Γιατί πατώντα τα spoiler μπορεί να μιλήσει για τι αδυναμίε του σεναρίου. Ε, ωστόσο. Δια... για την ένταση. Ναι, ναι, για πέσει. Πες. μια, μια παρένθεση. Όσο για την ένταση με την οποία έγινε αυτό ο διάλογο, απλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι. Τι... Σίγουρα θα το, θα το έχετε νιώσει κι εσεί. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια τα οποία καθολικά θεωρούνται απίστευτα. Πουχού, εγώ κάνω έτσι με τα Zelda. <laughs> ε, αλλά δεν θέλω να πιάσουμε τώρα. Πρέπει να μου το ξέρει το πιο αγαπημένο παιχνίδι που λατρεύουν οι υπόλοιποι και συγχαίνεσαι. Συγχαίνεσαι με yeah. βαριά λέξη, αλλά τέλο πάντων καταλάβω δεν θέλω να πω. Αυτό που κυριάρχησε, στο, η ένταση μάλλον που ε, βγήκε στο podcast το συγκεκριμένο, νομίζω έχει να κάνει και με το γεγονό ότι. Ε, όταν βλέπει ένα παιχνίδι που όλοι σου λένε ότι είναι τέλειο και λαμβάνει από παντού ε, σχόλια για το πόσο τέλειο είναι, αλλά εσύ βλέπει αυτέ τι ατέλειε. Στα μάτια, τα δικά σου λεπτά μου δεν είναι τέλειο και βλέπει αυτέ τι ατέλειε. Ε, νομίζω ότι όλοι μα εκείνη τη στιγμή ε, μα έρχεται κάτι έτσι από μέσα μα που θέλουμε να εξηγήσουμε γιατί δεν είναι τέλειο. Οπότε το podcast το συγκεκριμένο είχε αυτό το στοιχείο. Αυτό ήθελα να πω. Mm -hmm. Και, και, με φίλου τώρα που μιλάω, μου, μου λένε τέλειο. Μα του λέω το πρόβλημα στο pacing. Δεν το βλέπει τουλάχιστον αυτό. Το βλέπει περισσότερο κόσμο, ξέρω εγώ, επειδή είναι πιο, πιο αντικειμενικό στοιχείο. Ε, ε, κακό, κακό, μέτριο τέλο πάντων. Ε, όχι, όχι, μου λέει ο άλλο. Δεν το βλέπω. Εκείνη τη στιγμή εγώ θέλω να του εξηγήσω. Όχι, μα δε αυτό, δε εκείνο, δε το παρακάτω. δεν βλέπει ότι κάνει καμπύλη εκεί. Και... Ωστόσο, είναι σαν να έχει γενέθλιο ο άλλο και εσύ να πηγαίνει και να χέρει πάνω στην τούρδα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ο ορισμό του Πάρκ Πούπερ, κυρία μου. Αυτό ακριβώ. Τέλος πάντων, ε, ε, ελπίζω... Συγγνώμη πάλι η παρέθεση, επειδή είπα part pooper και δεν το είπα καθαρά, συνειδητοποιώ ότι η άρθρωση μου δεν είναι πάντα πολύ καθαρή και α, με άκουγα σε προηγούμενο επεισόδιο που έλεγα όλη την ώρα εκτόσεις. <laughs> <laughs> εκτόσεις. <laughs> ναι, και γέλαγα πάρα πολύ αυτό. <laughs> Αυτό σαρκάζουμε, εσύ που σπουλέ, μαλάκα. Μπράβο, μπράβο, εγώ δεν είμαι μαλάκα. Πώς, πώς ε... σχολιάζει, επειδή το ανέφερα λίγο φευγαλέα πριν δεν την αισθάθηκα, πώ σχολιάζει ναι. το πώ του, του του, του Παρασκευά στον group με τα μηχανάκια, πώς, το οποίο ε... στο οποίο στο τέλο καταλέγει ότι κάν, ετοιμάζουμε και εμεί spoiler cast έτσι όπω πρέπει Τι να είναι. Είναι <laughs> Πώ πιστεύει ότι θα αντιμετωπίζανε εμά κάτι τύπη από το Addict. Αν μπαίναμε και γράφαμε ότι ελάτε στο vg 24 spoiler, λεργαστικά και τα λέμε έτσι όπω πρέπει. Όχι, είναι φίλοι. Θα μα στηρίζανε, πιστεύω, τα παιδιά τη ομάδα εκεί πέρα. Δεν το λέω εχθρικά. Απλά θέλω να δει πόσο ανώτεροι είμαστε, όχι από του Addict εννοώ, πόσο ανώτεροι άνθρωποι είμαστε γενικότερα που αφήνουμε πρόμο μέσα στο γκρουπάκι έτσι, χύμω. Ηταν και καλυμμένο και ήταν και καλά και καλυμμένο. Οπότε. Γιατί υπήρχε ένα άλλο τύπο, δεν ξέρω αν τον είδε. Υπήρχε ένα τύπο που μάλλον ήταν μποτάκι που μπήκε και πώ τα ρε πριόνια. Το είδε αυτό και πώ τα ρε 4-5 πριόνια. Γιατί τα κατέβασε ο moderator ο σωστό. Αλλά είχε μπει ένα πρωί ένα και ανέβαζε πριόνια. Και γράφω από κάτω εγώ στα σχολεία τα γκάρα του Ντατσιόπουλο και βλέπω, βλέπω βλέπει τι έκανε ραλίτη. <laughs> Μα προστά... προστάρανε πριόνια. Αλλά ήταν μάλλον μποτάκι, ξέρω εγώ, και είχε προσφορά Black Friday κάτι πριόνια και είχε μπει ένα και μπόσταρε πριόνια στο site. Το Google Packet. Δεν τον που αυτό το κυνηγάκι. καλό, κυνηγάνε με τα πριόνια, για αυτό που λέει, ρε. Μάλιστα. Εκεί έχουμε φτάσει. Ωραία. Ναι. Αλλά ευτυχώ ήταν μποτάκι, λε δεν ήταν, έτσι. Μάλλον ναι. ένα μποτάκι. Με ελληνικό όνομα με έκανε και ad μετά. Τον έσβησα και... Ε, 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 και πήρα μετά και αυτό και κάλυψα Μάλιστα. τα ίχνη μου. Να μην ξαναβρει. <laughs> λοιπόν. Ε, ε... Μάλιστα. Τώρα, συζητούσαμε επίση με τον Παύλο ότι έρχονται τα Kili Awards, <laughs> τα Game Awards τέλο πάντων, αλλά τα οποία τα λέμε εμεί Kili Awards επειδή τα κάνει ο Τζεφ Kili, ο Παύλο Κρουστή του Καναδά. Ο οποίο Καναδά τώρα επειδή... εντωμεταξύ έχει και μια τραγική ιστορία στο Μουντιάλ, άσχετο, αλλά το ποδοσφαιρικό σχόλιο τη εβδομάδα το είδε αυτό που χάσανε, χάσανε, οι Καναδοί. Τι να δει από εδώ, σου ρωτάω κι εγώ. Και λένε θα. Ε, στη δουλειά παίζει από πίσω του αγώνε, αλλά δεν. Και λέει θα. Χάσαμε, λέει, από την ομάδα που χάσαμε, αλλά την επόμενη εβδομάδα. Οι Καναδοί έτσι που έχουν και τη φήμη ότι είναι οι πιο φιλικοί και οι πιο ευγενικοί κτλ. Και, τα λοιπά. και βγάζει λόγο προπονητέ και λέει εντάξει, μπορεί να χάσαμε σήμερα, αλλά την... αύριο μεθαύριο που παίζουμε με την Κροατία θα του γαμίσουμε. Έτσι, επιλεξή. Και πάμε να με την Κροατία. Και... Ναι, και... 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 και, και μαζεύουν πεντάρα. <laughs> 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 Ε, τέρα, έτσι και ο Κίλι λοιπόν λέει ότι θα κάνει το καλύτερο game show εκεί έξω. Ε... μου τη σπάει, γιατί δεν λέει τα βραβεία του κάπως αλλιώς Αποφάσισε ρε παιδί μου ότι θα το πάρει το trademark The Game Awards mm. Οπότε τώρα είναι σαν λες τα βραβεία των παιχνιδιών Πώς, πώς κάνεις trademark κάτι τέτοιο ρε καριόλοι? Όλοι οι στο... υπόλοιποι μετά τι είναι, δεν είναι Game Awards. Εδώ άλλοι προσπαθούν να πείσουν ότι ε, η Microsoft προσπαθεί να κάνει τη Sony Nintendo. Αυτό, αυτός, αυτός δεν θα πείσει που θέλει, να, που θέλει, να, πει ότι είναι τα Game Awards τελώ. Τέλο πάντων. Βαρύ αυτό. Ε, ται, συζητούσαμε με τον Παύλο, θα το πω πριν πιο νερό. Νιώθω σαν βουλευτή τώρα, ξέρει που το ποτήρι. Σταματώ τη μαλακία μου στη μέση και πάω να πω μια άλλη μαλακία. Mm. Ε, συζητούσαμε με τον Παύλο πριν να ανοίξουμε ότι έρχονται τα Kill Awards και σκεφτόμαστε να κάνουμε live δεν το δένουμε κόμπο ακόμα γιατί είμαστε VG24 γνωστοί για την ανοργανωσιά μας και για το τελευταία στιγμή τα κάνουμε όλα. Ε, ωστόσο... Αυτό μπορούσαμε να κάνουμε trademark εμείς. Μπράβο. Ε, αντί για ό,τι πρέπει, έπρεπε να κάνουμε το ό,τι να είναι, ξέρω εγώ, εμείς trademark και να το βάζουμε δίπλα σε όλες τις παραγωγές μας. Ε, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε εφόσον ε, διαπιστώσαμε ότι είναι Σάββατο. Ε, αν, είναι, αν, αν, είναι, ανθρώπινη ώρα και δεν είναι ξημερώματα-ξημερώματα που δεν μας βλέπει άνθρωπος, ε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε live, οπότε μείνετε συντονισμένοι στο VG24 Gaming Community. Εκεί θα το ανακοινώσουμε πρώτα. Μετά θα βγάλουμε και στο YouTube ανακοινώσεις, τέλο πάντων post κτλ. Απλά μπορείτε να είστε συντονισμένοι και στο γκρουπάκι για να το μάθετε πρώτοι, αν γίνει αυτό το πράγμα. Ε, γιατί έρχονται τα βραβεία, θα είναι μια μεγάλη βραδιά. Ε, η αλήθεια είναι, Παύλο, ότι κρίνοντα από τα δύο προηγούμενα. Ε, είναι πολύ παράξενη η δομή του. Δηλαδή, τα περισσότερα βραβεία δίνονται εν μέσω διαφημίσεων και εν μέσω τρέιλερ αδιάφορων. Μέχρι να φτάσει στη, στην ώρα yeah. που έχουν τη Ζάρη, όπου δίνουν το μεγάλο βραβείο και αρχίζουν να δείχνουν τρέιλερ μεγάλων παιχνιδιών. Ναι. Yeah, τα βραβεία δεν ξέρω εσένα πόσο ενδιαφέρουν. Και γενικά δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρουν τον κόσμο τόσο πολύ πέρα από το Game Award, το βασικό, το Game of the Year. Okay. Αλλά νομίζω έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί πλέον βλέπουμε τα Game Awards σαν άλλο ένα show τη κάποτε η Οπότε έχει ενδιαφέρον από αυτή την άποψη. Θα δούμε καινούργια παιχνίδια, καινούργια τρέλερ, ε, καινούργιε παρουσιάσει τέλο πάντων. Εκεί βασιζόμαστε, το, όχι τόσο πολύ στα βραβεία. Ναι. Δεν είναι δηλαδή. Θα σχολιάσουμε βέβαια γιατί ποιο νίξε και ποιο πήρε πόδι. Αλλά νομίζω το βασικό το στοιχείο mm. που κρα... τραβά το ενδιαφέρον είναι τα. Ναι, τέλο πάντων. Οπότε μπορεί ταυτόχρονα να γίνεται έτσι μια αλληλεπίδραση με τον κόσμο που θα στέλνει τα σχολιά του. Θα βγαίνει ένα βραβείο, α πούμε, μπορούμε να σχολιάζουμε έτσι επιτόπου λίγο το βραβείο. Θα δούμε πώ θα το κάνουμε. Ε, μέχρι τότε, έχουμε τα πρώτα μεγάλα βραβεία που βγήκανε για φέτος, τα Golden Joystick, τα οποία μπορούμε να σχολιάσουμε. Ε, mm. ε, νιώθω ότι οι προηγούμενες χρονιές δεν το είχαμε προσεγγίσει όπως έπρεπε το θέμα, γιατί θυμίζω ότι σε κάθε κατηγορία λέγαμε ποιοι είναι οι υποψήφοι, τι θα ψηφίζαμε εμείς, μετά βγάζαμε αυτό που βγήκε όντως. Φέραναμε ένα ολόκληρο επεισόδιο διαβάζοντας λίστες. Νομίζω uh -huh. ότι φέτος ε, μπορούμε να το κάνουμε πιο απλά. Να δείξω απλά ποιοι είναι οι νικητέ και να σχολιάσουμε σε κάθε κατηγορία τον νικητή. Όχι το ποιοι <σχυλί> ήταν ας πούμε, οι νομι... νομινεί, ποιοι ήταν οι ε, διαθέσιμοι προ ψηφοφορία. Να πούμε για τα Golden Joystick Awards ότι βγαίνουν μέσω, μέσω του κόσμου. Έτσι, ψηφίζει ο κόσμο. Είχαμε ψηφίσει και εμεί. Είχαμε βάλει link στο γκρουπάκι ε, να ψηφίσει όποιο θέλει. Κάποιε κατηγορίε οι νικητέ των κατηγοριών του ε, ε, προξενούν έτσι, μια έκπληξη. Φέρνει μια έκπληξη, δεν το περιμένεις. Αλλά είναι ο κόσμος, ψηφίζει ο κόσμο, οπότε δεν μπορείς να τα αμφισβητήσει, Αυτά θέλει ο κόσμος. Ε, Πάμε να τα δούμε. Τα δείχνω και στην οθόνη. Best Storytelling. Ψήφισε ο κόσμος Horizon Forbidden West. Θα είχε ένα ενδιαφέρον να βλέπουμε τι άλλο ήταν ε, υποψήφιο. Εγώ δεν μπορώ να το δείχνω στην οθόνη τώρα, γιατί έχω στο browser μου το... Τον νικητή. Από τώρα να... δεν είπε να μην. Λέω, θα είχε ένα ενδιαφέρον να, να, έτσι για την ιστορία να δω τι άλλο έχει, όχι να τα κάτσω να τα διαβάσω, να δω τι άλλο είχαν ναι. να ψηφίσει ο κόσμο. Άμα θε, άνοιξε το συναντόχη μπροστά σου. Ε, best storytelling λοιπόν είναι το Horizon Forbidden West, που σημαίνει ότι η καλύτερη αφήγηση θεωρεί ο κόσμο ότι είχε το Horizon Forbidden West. Ε, Συμφωνεί Παύλο με αυτό, Όχι. Ε, δεν είναι ότι με χάλασα αλλά σίγουρα δεν ήταν το, η καλύτερη αφήγηση και το storytelling μέσα στη χρονιά. Έχουμε δει πολλά άλλα δηλαδή. Τώρα ας πούμε βλέπω και του υποψηφίου, έχει ας πούμε μέσα immortality ξέρω εγώ. Mm -hmm. Εντάξει. Δεν, τι, τι να πει το Horizon τώρα με το, αυτό που έκανε μπροστά στο immortality. Ή ξέρω εγώ βλέπω Return του Monkey Island επίσης. Yeah. Ε, δεν το έχω παίξει ολόκληρο αλλά από έχω δει ρε παιδί μου δεν είναι. είναι... Τα έχει γράψει και στο review του ο Τατιόπουλος, το παιχνίδι είναι για, για τον τρόπο της εξιστόρησης. Θα εξ μπορούσε λοιπόν να πάρει βραβείο, απλά δεν θα περιμέναμε σε αυτήν την κατηγορία. Η έκπληξη είναι ότι παίρνει βραβείο σε αυτήν την κατηγορία. Όχι, του. δεν έχουμε, εννοείται, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το Forbidden West, από τα καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς είναι, ξεκάθαρα. Και ίσως έχουμε ξεκαθαρά. πει το καλύτερο, δείγμα Next Gen, ας πούμε, μέχρι τώρα που έχουμε από τίτλο. Έτσι. Τεχνικά, ναι. Τεχνικά, ε, ναι, συμφωνώ και Παρ' όλα αυτά δεν, είναι, δεν πήρε βραβείο σε καμία άλλη κατηγορία, βλέπουμε. Μόνο σε αυτήν πήρε και με προξενή εντύπωση αυτό, ότι δηλαδή πήρε βραβείο σε μια κατηγορία που δεν περιμέναμε να πάρει. Ε, Ήταν στι... δυνατή τέταρτη χρονιά. Εγώ γκρίνιαζα yeah. μεταξύ όλο το εξάμεινο ότι δεν θα έχει παιχνίδια και τι γίνεται τώρα, επειδή έκανε μια μεγάλη κοιλιά από το Μάιο, ξέρω και μετά περίπου. Απρίλη είχε ξεκινήσει το κενό. Και μέχρι τον Αύγουστο δεν είχαμε παιχνίδια. Οπότε εγώ γκρίνιαζα ότι θα έρθει το τέλο χρονιλιά και δεν θα έχουμε τι να, τι να δείξουμε, τα Game of the Year. Ε, αλλά τελικά that's not the case, γιατί όντω έχουν βγει πάρα πολλά παιχνίδια και μάλιστα έγινε πολύ πιο ισχυρός ο ανταγωνισμός του Horizon Forbidden West και έχει καλυφθεί τώρα λίγο αυτό που βγήκε στην αρχή της χρονιάς. Mm -hmm. Λοιπόν, επόμενο βραβείο. Still Playing Award. Βραβείο παιχνιδιού που ακόμα παίζουμε, Genshin Impact. Ε, νομίζω από τους υποψήφιους, γιατί θυμάμαι όταν είχα ψηφίσει εγώ ποιοι άλλοι είναι, δεν θα ψήφιζα κάτι άλλο. Ε, Έχει κάνει την επιτυχία του αυτό το παιχνίδι. Μιλάνε πάρα πολύ για, το, για τη φροντίδα που λαμβάνει ο αδερφό μου. Παίζει που είναι MMO άκια. Έχω ξαναπεί στο παρελθόν. Παίζει σε PC κυρίω και MMOs. Και πρόσφατα κύλησε σε αυτό. Και μου είπε ότι έχουν κάνει update. Έχουν βάλει τόσου χαρακτήρε, τόσε περιοχέ. Γίνεται χαμό. Δηλαδή βάζουν content, είναι free to play. Οκ, okay, μια χαρά. Δεν διαφωνώ με αυτό. Best Visual Design Elden Ring. Εδώ... Ναι. ότι ναι. εδώ νομίζω διαφωνούμε κάθετα όλοι. Εντάξει. Ε, πάλι το Elden Ring είναι, είναι παιχνίδι που αξίζει βραβεία, πήρε και άλλα βραβεία σε, σε, στα, σε, άλλες κατηγορίες ε, και δεν είναι η μόνη κατηγορία που αναρωτιέμαι γιατί το σήκωσε εδώ. Ε, απλά ξέρει, επειδή ψηφίζει ο κόσμο, ενδεχομένω να μπήκανε και φαν του Elden Ring και όπου το βρήκαν, σε όποια κατηγορία το βρήκαν, το ψηφίσανε. Και κάπω έτσι μπορεί να βγήκε. Λίγα. Τώρα, visual design, εγώ σαν επιτομή του visual design σκέφτομαι για παράδειγμα το persona, το οποίο βγήκε και η έκδοση Royal φέτο και σε πολλά βραβεία συμμετέχει. Καλό ή κακό. Έχουμε πει ότι κάποια παιχνίδια που βγαίνουν είτε σε remakes είτε σε ports δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν και να μπαίνουν σε διαγωνισμού μόνο την πρώτη original χρονιά που κυκλοφορούν. Ή εξαρτάται τέλο πάντων το remake, παιδί μου. Ναι. Δεν είναι remake. Το Persona 5 Royal βγήκε φέτο για Xbox και σε PC και έτσι είναι μέσα σε, πολλού, σε πολλές πολλέ κατηγορίε, σε, πολλούς, σε πολλά awards, α πούμε, σε θεσμού που μπορούν να ψηφιστούν. Απλά εγώ ας πούμε, θεωρώ σε επιτομή του visual design ένα τέτοιο παιχνίδι. Το Elden Ring με αυτά τα μενού που έχει, αυτό το UI που έχει και γενικότερα αυτή την προσέγγιση στην καλλιτεχνική που έχει, αν και πολύ όμορφο, ξανα, το τονίζω αυτό, το concept art του για παράδειγμα και αυτά που έχουν ζωγραφίσει από πίσω και ο κόσμος του είναι απίστευτο, απίστευτα όλα, δεν ξέρω αν θα του ένα βραβείο σε αυτήν την κατηγορία. Μπορώ να σκεφτώ πολλέ άλλε κατηγορίε που θα του ένα βραβείο. Έχει μπροστά σου ποιοι άλλοι ήταν υποψηφή, να πει κάποιο που θα προτιμούσε, έχει το Horizon. Εννοείται το Horizon, δηλαδή δεν είναι ότι το Horizon ήταν μόνο τεχνικά, είναι και σε art, design και yeah. τα λοιπά, ρε παιδί μου. Δηλαδή θυ θυμάμαι ακόμα σκηνέ. Θυμάμαι κάποιε και από το Elden Ring που μου προξένησαν θαυμασμό, α πούμε, βλέποντα από κάτω το Overworld. Απλά δεν μπορώ να το συγκρίνω με την πρώτη φορά που βούτυξα στον βυθό του Horizon ή όταν πήγα στο Las Vegas ε, τύπου που έχει την έρημο, Που είδα μπροστά μου, ξέρει, σταθμένα από την άμμο τοπία. Ε, θεωρώ ότι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι. Γιατί έχει μέσα το Lost in Play σαν υποψήφιο σε αυτή την κατηγορία. Το Lost in Play ήταν εκείνο το παιχνιδάκι που είχα παίξει πριν για μήνε στο Switch που σα έλεγα για το που μοιάζει με καρτούν. Είναι, είναι όντω πανέμορφο και καταπληκτικό και ο τρόπο που το έχουν κάνει ας πούμε, να, 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 ζωντανεύει με animations κτλ. Είναι φοβερό. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που το βλέπω σε αυτή την κατηγορία. Έχει φυσικά βέβαια και ένα, το Ghostwire Tokyo, α πούμε. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Στο visual design. Αλλά εντάξει. Ε, εκεί πέρα ίσω ξεχώριζε λίγο ο σχεδιασμό στα εφέ των χεριών που είχε του σπάγκου και καλά και πέταγε στην ακτίνα που γινόταν σπάγκου και τράβαγε. Χτύπησα το κουστικά Και τράβαγε τα... Ε, τα πνεύματα μαζί και τέτοια. Είχε κάποια πράγματα, αλλά τέλο πάντων. Ε, studio είναι of the Year. Είναι εμπνευσμένο, ρε παιδί μου. Θέλω να σου πω ότι τάξη, τώρα θα, 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 θα το πρότεινε για τέτοια πράγματα. Λέει κατά τα άλλα ήταν flat. Είχαμε πει ωραίο το Tokyo. Ναι. όμω. Δηλαδή δεν είναι. Δεν βλέπει κάτι. Τέλος δεν έχει Studio of the Year from Software. Βλέπω ένα μοτίβο εδώ. Studio of the Year from Software. Τι άλλο είχε, για πέσει εσύ που τα έχει μπροστά. <laughs> σου. Θα συνεχιστεί το μοτίβο, φαντάζομαι. Ε, έχει terrible toy box για το Monkey Island με Ron Gilbert. Roll 7 του Oldie Oldie World. Το θυμάσαι αυτό. Αυτό πούμε θα μπορούσε να πάει για το visual design επίση. <laughs> <laughs> ναι. Το σκέιτ στο παιχνίδι με τα γραφικά κόμικ. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Για πες ε, yeah. studio άλλα που είχε για βραβείο. Half Mermaid, κάτι μου θυμίζει αυτή το Ελλάδα, θυμάμαι ποια είναι. Ναι. Interior Night, έτσι λέγεται η άλλη. Και Tribute Games, και αυτή κάτι μου θυμίζει ε, δίθμα, Μεταξύ αυτών είναι οκ. Okay. Το δέχομαι. Α, η Half Mermaid είναι η Immortality. Γι' αυτό μου θυμίζει κάτι. Α. Σοβαρό. Η ναι. Immortality είναι ο ίδιο ο τύπο που έχει βγάλει, έχουμε ξαναπεί το, το χέρι και το Telling Lies. Σωστά. Ε, okay. Μεταξύ αυτών νομίζω αυτό, αυτό το τελευταίο που είπες με το Immortality και το From Software θα έπρεπε να διεκδικούν Οκ, okay, δεν, δεν του αδικό. Μια χαρά. Εντάξει, δεν βλέπω κάποιο ε, άλλο. Εδώ είναι, δεν είναι passable το, το ναι, βραβείο. Δηλαδή, ναι. passable. Δες, αξίζει, εντάξει. Mm. Δεν θα πει κάτι, δεν θα χρει όπως όπω yeah. Best game expansion, το Cuphead που δυστυχώ δεν το έχω παίξει. Το Delicious Last Course που πρόσθεσε την καινούργια χαρακτήρα. Που ήταν τα δύο αδέρφια mm. Κούπε και μπήκε και μια Κούπα. <laughs> ε, και είχε και άλλη ιστορία. Δεν το έχω παίξει διστό οπότε δεν έχω άποψη. Βλέπει εσύ κάποιο άλλο expansion που θα μπορούσε να διεκδικήσει καλύτερα. Όχι, τα άλλα είναι βλέπω για μου για Destiny και τέτοια. Ε, και το Total War ξέρω εγώ. Αλλά είναι η GTA Online τώρα The Contract. Ε, το Destiny okay. πάντως, πάντω, άμα ήταν μια Ελένη Δρύβα εδώ, μπορεί να διαφωνώσει μαζί σου και να σου λέγει ότι το expansion του τελευταίου του Destiny έβαλε Άχι, πάρα πολύ. Καλά, Καλά είναι όντω. Η Ελένη φαντάζομαι αυτό θα ψήφισε, αν ψήφισε. Mm. Αλλά το... και το κάποια τη ότι είναι πολύ καλό, έτσι. Το να πω σαν expansion. Δεν θυμάμαι πολλά expansions που να βγήκαν φέτο. Είχαμε το Resident Evil, θυμάμαι, εντάξει, το οποίο δεν πάει για βραβεία. Το, το, το Assassin's Creed, το Valhalla δεν έβγαλε κάποιο expansion. Α, μπράβο, το, το Ragnarok, που Βγήκε σοβαρό, μεγάλο. Θέλω να πω. DLC σε έκταση κτλ. Ούτε αυτό σε καμία περίπτωση για βραβείο. Mm. Δεν ήταν όπω μα θα λέγανε, αλλά. Απλά το έξι, το ήταν το... μια μεγάλη σε περιεχόμενο έτσι και σε έκταση κυκλοφορία, γι' αυτό mm. το αναφέρω. Mm. Best Early Access Launch Slime Rancher 2. Δεν το έχω παίξει. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο Με άλλο. παιχνίδι. έχει. Είναι... Κατηγορίε. Έχει μέσα, α πούμε, πάρει Survivor αυτή η κατηγορία. Ναι. Είναι θα για παιχνίδια που βρίσκονται σε διαπάζουμε. Early Access. Ε, και το πώ Lancer σε αυτό το early access. Δεν έχουμε παίξει νομίζω κανένα από αυτά που έχει. Για να κρίνουμε. Εγώ τα Οπότε... αποφεύγω, αποφεύγω και γενικότερα. Τα early access, ναι. Καλά κάνει, θα λέει κανεί. Ε, best in the game, Cult of the Lamp. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Ειδικά Yoki Dime μα έχει πρίξει με αυτό. <laughs> ε, πάρα πολύ πάρα καλά λόγια. Ακόμα δεν το έχω παίξει. Το έχω σε backlog, βέβαια γιατί έχω ακούσει τα καλύτερα ένα top-down παιχνίδι έτσι. Ψήλο Χέιντι θυμίζει νομίζω. Ψήλο τέτοια φάση είναι. Ε, ναι. ε, 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 έχω παίξει το πρώτο, την πρώτη μια ώρα. Έχει ασύλληπτο χιούμορ. Τρομερό χιούμορ. Λάφα ε, out loud χιούμορ. Πολύ ναι. τέτοια φάση. LOL. Πολύ ωραίο. Πολύ διασκεδαστικό. Έχει κάποιο άλλο, Βέβαια, έχει μέσα... κάποιο άλλο ναι. indie σοβαρό. Η κατηγορία έχει μέσα και Neon White. Το οποίο έχει ξεσκιστεί στα βραβεία. Επίση λένε ότι είναι πάρα πολύ καλό. Και έχει και το. Τώρα τα υπόλοιπα δεν είναι Dorf Romantic Rural Drum. Και teardown, εντάξει, αλλά έχει μέσα το tunic. Το οποίο tunic λένε ότι είναι. Εγώ το έχω στο backlog ψηλά, πολύ ψηλά. Αυτό που είναι... το έχω παίξει, <σταστά> όχι ολόκληρο όμω, το tunic, δεν με εντυπωσίασε τόσο. Όχι. Ε, ναι, δεν θα το έδινα εκεί σίγουρα. Τώρα, αν ανοίξω τη δικιά μου playlist με τα indie που έχω παίξει φέτο, δεν είναι καν nominated, αλλά μπορεί να βρει κι άλλο. Α <σταστά> πούμε, ε, 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 αν και είχε, ήταν σε early access παλιότερα, έχει κανονικό launch φέτο. Ε, είναι εκείνο το παιχνίδι που σου λέγα ότι κάνει τον Μοντέρ ε, σε, σε τηλεόραση που Λύτε αλλάζει τα πλάνα. Αυτό το έχω κά κάπου το πέτυχα, νομίζω. Ψάχνα το με τα Critic και το πέτυχα ότι είναι πολύ ψηλά. Έχει 80 τόσο, α, από Indies, α πούμε, επειδή έχουν ανοίξει και έχει ανοίξει Λύτερα, η, η ψηφοφορία για τα Steam Awards, τι είπε. Πώ λέγεται, δεν θυμάμαι. We are, κάτι we, Όχι We are. Ε, μπορώ να σου πω. Να ανοίξω το Steam για να σου πω που το έχω. Εγώ ίσω ψήφιζα αυτό από τα indie που έχω παίξει γιατί είναι από τα παιχνίδια που μου έμειναν περισσότερο. Δεν να πει τι είναι, Γιατί πολλοί δεν θα το έχουν ακούσει και είναι... έχει όντω ενδιαφέρον. Το έχω ξαναπεί, αλλά θα σου το, το πω και πάλι. Ε, ο, περίμενε λίγο. Θέλω να μπω στο Steam και να το βρω. Ε, not for broadcast λέγεται. Μπράβο αυτό. Ε, κάτσε να πάρω το page του για να Α, το, δείξω. Τώρα, το Τώρα θυμηθήκα ότι είχε ξαναπεί τι είναι. Α, το θυμάσαι. Ελπίζω να το θυμάται και ο κόσμο, λοιπόν. Να μην το δείξω στην οθόνη. Ε, ουσιαστικά μιλάμε για το. Ε, είναι με κανονικού. Κανονι... Πώ είναι το telling lies, α πούμε, και το... και το άλλο, το immortality, που έχει κανονικού ηθοποιού. Είναι με κανονικού ηθοποιού. Εσεί σε ένα control ενό στούντιο, ε, με μπροστά τα κουμπιά που έχει ένα άνθρωπο που βρίσκεται στα κανάλια που ελέγχει τη live μετάδοση ενό καναλιού. Ε, το κανάλι λέγεται The National Nightly News, ε, ε, μάλλον. Ε, ναι, το κανάλι λέγεται The National Nightly News. εσείς πίσω από τι σκηνέ, κάνω τώρα live μετάφραση του τηλεπεριγραφή. Έχει ένα κουμπί που κάνει sensor, που κάνει beep, βάζει beep στι βρυσιέ. Έχει τα κουμπιά που αλλάζουν το τρικάμερο-τετρακάμερο ανάλογα στο, στο τι δείχνει το feed, τι δείχνει live η τηλεόραση. Ε, και έχεις και κάποιες κασέτες γιατί είναι με, είναι με vintage εξοπλισμό δεν είναι τώρα που είναι ψηφιακά όλα με ποντίκι και τέτοια έχεις κάτι κουμπάρε να όχι, κουμπάρε ακούστηκε, ακούστηκε λάθο. Όχι, δεν είναι ο κουμπάρο και κουμπάρα. <laughs> κάτι κουμπιά να ε, και κάτι μοχλού μεγάλου. Και έχει και κάποια ακόμη εκrelief στοιχεία του τύπου ότι επειδή κάνει ζέστη, ας πούμε, σου δίνει κάποια handicap. Ε, 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 τυπικά δεν σε επηρεάζουν πάρα πολύ, ότι κάνει ζέστη και πρέπει να δροσευτεί. Και σου έχει δίπλα σε έναν ανεμιστή, ας πούμε. Και άμα, άμα βγάλει την πρίζα για να βάλεις τον ανεμιστήρα, πέφτει το σύστημα. Έπαιζα, έπαιζα. <laughs> μπορεί, μπορεί να βάλεις τον ανεμιστήρα για να σε φυσίξει και πέφτουν διάφορα. Επειδή βγάζει την πρίζα και βάζει την άλλη, πέφτουν ρελές, ξέρω εγώ. <laughs> ε, και επειδή αυτό συμβαίνει όντω στην τηλεόραση, δηλαδή τραβάνει κάμερε και είναι 4-5 δευτερόλεπτα πίσω. Ε, μπροστά μάλλον από αυτό που δείχνεις live οπότε έτσι έχεις 2-3 δευτερόλεπτα να, να κόψεις να κάνεις sensor αν γίνει μια μαλακία μπορεί κάποιος να λιποθυμήσει οπότε έχεις 3-4 δευτερόλεπτα που αν είσαι εκεί έχεις το νου σου μπορείς να προλάβεις να πατήσεις να πάμε σε διαφημίσεις και οι καρικατούρες που περνάνε μπροστά από τις οθόνες ε, είναι άνθρωποι οι οποίοι θυμίζουν Τη πραγματικότητα, τύπου πολιτικού, βγαίνει ένα πολιτικό για παράδειγμα, ο οποίο είναι Ντίρλα και βγαίνει με το ποτήρι τη μπύρα. Το βλέπει, υποψιάζει ότι εδώ θα γίνει μαλακία και σε κάποια φάση αυτό επειδή είναι μεθυσμένο, αρχίζει να βρίζει το κοινό, πετάει την μπύρα στο κοινό, α πούμε και τέτοια, και εσύ εκεί πέρα πρέπει να προλάβει να, να ρίξει διαφημίσει πριν πέσει το ξυλίκι. Γιατί μετά στο τέλο τη ημέρα σου δείχνει, ξέρω εγώ, την αντίδραση του κόσμου και τα νούμερα τηλεθέαση και αυτά και μπορεί να σε απολύσουν, για παράδειγμα. Και σου έχει διάφορα σενάρια, και όταν τελειώνει, σου δίνει και μια κασέτα. Ε, την οποία τη βάζει σαν collectible και μπορεί να τη βάλει να παίξει και είναι η μετάδοσή σου όπω έπαιξε στην τηλεόραση. Οπότε αν έχει κάνει σήμα λαϊκή και σου έχουν φύγει τα μπίπ, α πούμε και τέτοια, παίζει το βρεσίδι κανονικά και το βλέπει. Αυτό έχει αποθανατιστεί, έχει γίνει. Το έχει δει κόσμο. Έχει γίνει βίντεο στο Λούμπεν. <laughs> λοιπόν. Πολύ ε, πάρα πολύ αστείο παιχνίδι, πάρα πολύ ωραίο και πολύ συχνά σε εκπτώσει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε Black Friday deal από 20.99 στα 8.39 στο Steam. 8 ευρώ. Τάμπα. Ε, για εσέ που δεν έχετε πολύ καλό PC, να σα πω επίση ότι έχει και χαμηλέ απαιτήσει. Το πιο βαρ, βαρβάτο πράγμα που χρειάζεται είναι 8 GB RAM, χρειάζεται αρκετή RAM, γιατί έχει μεγάλα αρχεία από βίντεο που παίζουν. Οπότε θέλει να κάνει ε, τα δικά του εκεί πέρα η RAM με, το, με τα αρχεία. Και ότι θέλει 50 GB χώρου διαθέσιμου Δεν θέλει ούτε SSD, δεν θέλει ούτε πολύ καλή κάρτα γραφικών, ούτε πολύ καλό επεξεργαστή. Οπότε μπορείτε να το δοκιμάσετε όλοι. Ε, αυτά. Ε, αυτή ήταν η παρένθεση τέλο πάντων με το παιχνίδι το οποίο ε, ε μόλι το είπαμε. Ε, μόλι το. Περίμενε, Μόλις το πέρασα, ξέχασα πώ το λένε ήδη για να το επαναλάβω για αυτού που δεν ακούγανε. Mm. Λέγεται broadcast. not for, not for Broadcast και είναι από την εταιρεία Not Games. Με publisher την Tiny Build. Not for Broadcast. Ε, αυτή είναι η πρόταση δική μου για indie επειδή η ψήφισα στα Steam Awards τα οποία έχουν ανοίξει και αυτά. Μπορεί να μπει να ψηφίσει άμα θε. Που δίνουν και κάτι badge ω αντάλλαγμα και τα λοιπά. Τώρα στα Golden Joystick. Ε, για να μην το ξεχάσω. Στο ναι. Epic δίνει δωρεάν το Star Wars Squadrons. Ναι. Μπείτε να το πάρετε. Ε, και διάβασα πω υπά... υπάρχει φήμη ότι φέτος τα Χριστούγεννα όλο τον Δεκέμβρη θα δώσουν 30 παιχνίδια ε, ή θα δώσουν. Ε, Πώ λέγεται και το τραγούδι με το Days of Christmas που λέει The First Day of Christmas και τα λοιπά, Που λέει κάτι τέτοια. Ότι yeah. ε, ανάλογα με αυτέ τι μέρε, κάθε μέρα θα δίνουν από ένα παιχνίδι. Δηλαδή θα δώσουν 30 ή θα δώσουν μια εβδομάδα κάθε μέρα. Κά, κάτι τέτοιο θα κάνουν. Κάθε μέρα θα δίνουν από ένα παιχνίδι για ένα διάστημα. Yeah. Έχετε το νου σα το Epic λοιπόν. Λοιπόν, Best Indie Game λοιπόν για τον κόσμο που ψήφισε στα Golden, Stick, Golden Joystick Awards είναι το Cult of the Lamp. Best Multiplayer Game για κάποιο λόγο είναι το Elden Ring. Εντάξει, τώρα είναι ο ξεκάθαρο λόγο που ανέφερε και πριν. Ότι μπήκανε ό, αυτοί που αγαπάνε Elden Ring, πάνε, το Elden Ring το και ξεφίσανε. το ψηφίσανε όπου το βρήκανε. Γιατί να θυμίσω στο Elden Ring έχει απλά ένα μηχανισμό που μπορείς να πας και να βαρέσεις ένα sign στο πάτωμα που κάνει σάμον άλλου παίχτες και μπορούν να μπουν σε συγκεκριμένα σημεία του παιχνιδιού να πολεμήσετε μαζί ένα boss. Απλά το κοπανάτε και δύο μαζί. Ε, Προσέφερε άπειρα memes όπως με τον τύπο Let me finish here, let me. Πώ τον έλεγαν που σκότωνε την. Και να τον πω στο δύσκολο, όπω τη λέγαμε, Αλένα, λέγανε αυτή ήταν η Μπελούτσι. Μια, μια, την έχω ξεχάσει ήδη. Εδώ, μεταξύ. Yeah. Το, το yeah. Elden Ring yeah. το το άπισε και το έχω ξεχάσει ήδη. Για να δείτε τι μυαλό έχω. Ε, Τέλο πάντων. Θέλω κάτι για το παιχνίδι αυτό. Ε, δεν θέλω να πω ότι είναι forgettable, ότι ξεχνιέται το Elden Ring. Για, γιατί ω εμπειρία τη θυμάμαι. Απλά. Δεν θυμάμαι ονόματα. Αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα mm. που έχω όμω, που δεν θυμάμαι ονόματα. Εντάξει, εντάξει. Ε, μπο μπο νόξει. Μπορώ να θυμηθώ ονόματα από πορνοστάρ, μπορώ να θυμηθώ ονόματα από οδοσφαιριστών. Δεν, ε, δεν μπορώ να θυμηθώ όμω ονόματα από χαρακτήρες βιντεοπαιχνιδιών και αυτό είναι λίγο παράξενο. Για το χόμπι που έχω επιλέξει, ας πούμε, και για τη δραστηριότητά μου αυτή στο Ιντερνετ. Δηλαδή, λέω, Γεια σα, είμαι podcaster. Για, είμαι reviewer. Για, για το ένα, τα χόμπι. Δεν μπορώ ναι. να θυμηθώ κανέναν χαρακτήρα από το Elden Ring, στο οποίο αφιέρωσα 150 ώρε, όμω μπορώ να σα πω αυτή τη στιγμή 150 πορνοστάρ και γύρω στου 1800 ποδοσφαιριστέ. <laughs> σε αυτό το χόμπι μου δεν θυμάμαι ονόματα. Στα υπόλοιπα χόμπι μου το θυμάμαι όλου. Μπράβο. <laughs> Άρα, ε... ίσω έχω επιλέξει λάθο αντικείμενο για podcast. σω έπρεπε να μιλάω για πορνό <laughs> και ποδόσφαιρο. Ωραίο. Λοιπόν. Τα πάντα και καράτα. Best Multiplayer θα ήθελα να σε πληροφορήσω ότι έχει μέσα κάποια ενδιαφέροντα όπως είναι για παράδειγμα το κανένα το Teenage Mutant ήταν Ninja Turtles θα έλεγα αλλά εντάξει τώρα που το σκέφτομαι δεν, δεν ήταν τόσο καλό όσο λένε mm. ε, το οποίο το έχω ξαναδεί το Max το είδα τώρα σε λίστα του, των Times ε, για τα 10 καλύτερα η οποία λίστα εντάξει είναι, ε, τσίρκο που θα λέγει και ο Τατσιόπουλος ότι είναι ό,τι να είναι έχει μέσα ξέρω εγώ στη δεκάδα των καλύτερων παιχνιδιών της χρονιάς ξέρω εγώ και το DLC του Resident Evil κανένα νοήμα ε, και δείχνει, ξέρω εγώ, το TMNT, το έχεις στη δέκατη θέση, αλλά είναι... Νομίζω το έχεις παίξει και εσύ, δεν το έχεις παίξει. Όχι, έχω παίξει το... Έχεις παίξει τον Ριντζέκιαρ. Πώς λέγονται, δηλαδή, το Battletoads. Το Battletoads στην... Battle έπαιξα. Α. Το Battle Dodge, α πούμε, πολύ καλύτερο από, το... από τα χειμώνα Πολύ καλύτερο. Να σου πω ότι. Πιάνει, πάει σε έχω, στείλει, στείλει και ένα κάτι... μήνυμα, έχω στείλει και ένα μήνυμα στην κοπέλα που έκανε το art στο Battle το, για να έρθει σε, Game Storming. Δεν μου είχε απαντήσει ακόμα. Έχω μείνει διαβάστη και μπορεί να το είδε το μήνυμα και να νομίζω ότι την πέφτω. Δεν ξέρω. <laughs> <laughs> και να λέει δεν το ανοίγω. Αυτό δεν ξέρω. Ε, δηλαδή, τι μήνυμα έστειλε ακριβώ. Αλλά... Ε, ξεκινάει, γεια <laughs> σου, τάδε. Οπότε ξέρει, μπορεί να έχει άλλα 15 μηνύματα που τη λένε Γεια σου, τάδε, send. Γεια σου. Κατάλαβε. Γεια σου, κόκλα. Και εγώ είμαι σε φάση Γεια σου, τάδε. Είμαι από το VG24. Θα θέλαμε να κάνουμε μια. Ε, δεν έχει απαντήσει ακόμα. Αν απαντήσει, θα είναι καλεσμένη. Γιατί είναι Ελληνίδα, γι' αυτό θέλω να τη φέρω. Τέλο πάντων. Πάντω τα χελιονίτσα και δεν έχουν ούτε το art του Battle Toad. Ούτε είναι τόσο ωραίο παιχνίδι. Για κάποιο λόγο έχει τρελάθει ο κόσμο με αυτό φέτο. Πολλ... Το Streets of Rage, α πούμε, που βγήκε, που είναι αντίστοιχη περίπτωση, ήταν και πολύ καλύτερο κι αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα είναι τέτοιο χαμούλη. Ε, τα υπόλοιπα τώρα τη κατηγορία είναι εντάξει, είναι ό,τι είναι. είναι. το Multiverse, ξέρω εγώ, Splatoon 3, το Wonderlands και το Lego Lee Star Wars. Το Skywalker. Το ωραία παιχνίδια, αλλά για best multiplayer θα διάλεγα κάτι άλλο, ξέρω Call of Duty. Για Ισχύει. παράδειγμα Ισχύει. που γαμάει. Ισχύει, συμφωνώ Φέτος. με αυτό. Νομίζω ότι είναι η, πιο... η, 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 η κατηγορία που διαφωνώ περισσότερο από όλε σχεδόν. Ε, τέλος πάντων στην επόμενη έχουμε Best Audio ε, που εδώ, εδώ πέρα συμφωνώ έχω ψηφίσει και εγώ το ίδιο Όταν ψήφισα στο Joystick Awards ε, που, είχε, που ήταν ανοιχτό για όλους ξαναλέω ε, Metal Hell Singer ε, Με πάρα πολύ γνωστά metal bands μέσα να δίνουν μουσική τους Με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι αυτό το shooter να θυμίσω το first person που πυροβολάς ή βαράς στο ρυθμό Είναι νέα μουσική είναι νέα μουσική με γνωστού τραγουδιστέ που παίζουν με μπάντα που φτιάχτηκε για το παιχνίδι. Mm. Νομίζω ότι είναι. Τέλο πάντων, είναι συγκεκριμένη μπάντα και παίρνει διάφορου τραγουδιστέ και τα τραγούδια είναι πρωτότυπα. Γαμάει, mm. αυτό γαμάει. Με μπάντε μεγάλε, έτσι. Yeah. Εσύ τι ξέρει, πα πα μερικέ. Αρτσένεμι, Τρίβιουμ, of God νομίζω, έχει διάφορα μέσα. Ε, το είναι... Παρένθεση, αυτό ο, ο lead Singer των Trivium πόσο έχωμένο είναι στα πάντα. Τον έχω πετύχει στο TikTok, τον έχω πετύχει στο YouTube, τον έχω πετύχει στο Twitch. Ε, το επειδή είναι πολύ τέτοιο, είναι και γκέιμερά full. Είχαν γράψει τραγούδι τώρα για God of War 3, μιλάμε για τέτοια περίπτωση, ναι. ε, αλλά είναι και πολύ και μέσα στα social, οπότε είναι τέτοια φάση. Και πάρα και, και πολύ πάρα ωραίος τύπο. Και, <σχελίδι> και η Trivium εννοείται, η Trivium είναι από τα λίγα metal bands που συνεχίζω να ακούω, παρότι έφυγα από τη φάση αυτή τη ηλικιακή εκεί που άκουγα πολύ metal. Πλέον <σχελίδι> δεν ακούω τόσο metal, αλλά η Trivium είναι μια μπάντα που θα παίξει το strive <σχελίδι> τύπου και θα καυλώσει τη ζωή μου. Αυτά είναι. Έχει το layering τέλο πάντων αυτό που λέγαμε στο Metal Helsinger που όσο χάνει ή όσο πα πιο καλά τέλο πάντων αυτό που είπε και ο Βαγγέλη πριν ότι προσθέτει επίπεδα ρε παιδί μου στη μουσική. Θα βάλει τα φωνητικά, θα βάλει τι τα λοιπά. Θα δυναμώσει το τραγούδι. Αυτό είναι ωραία μαγιά για να το κάνει γιατί χρειάζεται και γνω... μουσικές γνώσεις μουσικέ γνώσει για να το κάνει. Ε, Παρ' αυτά για μπε στο δεν νομίζω να διαλέγα αυτό. Μάλλον Grand Turismo 7 που βλέπουμε στην, ε, επειδή έχει διαχειριστεί πολύ καλά τον ήχο των αμαξιών, λε γι' αυτό. Ε, τα πάντα. Επειδή έχει τα πάντα. Ε, από τα, τη μουσική στα μενού μέχρι τον ήχο των αμαξιών, μέχρι τι μηχανέ. Έχει το αυτό που το είναι, ωραίο το 3D audio. Έχει ναι. 3D audio που ακούς όταν παίζει από cockpit. Ακού τη, τη που σκάει πάνω στον breeze. Έχει ωραία πράγματα. Είμαστε που το λέγαμε αυτό, όταν είχαμε κάνει το review του που, ήταν, που περνάγανε και τα αυτοκίνητα και τα άκουγε. Καταλάβαινε τρελό. Το, 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 το αυτοκίνητο. Ναι, ναι, ναι. Καταλάβαινε που είναι. Ο... <laughs> <laughs> Αλλάξατε. Ε... Ε, γιατί πρέπει να κάνω για μια αναφορά στο φίλο. Ξείστε, αυτό θα ήταν ωραίο. Ξείστε, να έχω την όρεξη και τον χρόνο να κάνω μοντάζ και να γίνουμε ένα Λούμπεν. Δηλαδή να τα κάνω εγώ τα ηχητικά, να τα πετάω εμβόλυμα με κανονικά. Να πετάω ε, για το να γίνει αυτό πρέπει να πληρώνεσαι με κανονικό μισθό για να το κάνει αυτό το πράγμα γιατί είναι full time job. Δεν πειράζει. Οπότε εντάξει. Και κάπω έτσι. <laughs> 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 Προσγείωση στην πραγματικότητα στο best game trailer. <laughs> την καλύτερη κατηγορία βραβείου. Good Simulator 3 announcement trailer, το οποίο για την τρολιά ε, και μόνο, να πω, για την τρολιά και μόνο ε, το Good Simulator 3 να θυμίσουμε ότι είναι το sequel στο Good Simulator 1. Δεν ε, υπήρξε ποτέ Good Simulator 2, πήγαν κατευθείαν στο 3 για τρολιά και κάνανε ένα full troll ε, trailer το οποίο έγινε viral γιατί για κάποιον λόγο είναι επίση viral το Good Simulator, καταλαβαίνω το πόσο Cool, ήταν ένα τόσο κακό παιχνίδι να κυκλοφορεί. Είναι λίγο περίπτωση The Room του Ουαζό και σε φάση είναι τόσο κακή η ταινία, που γίνεται καλή. Ε, κα, με τον ίδιο τρόπο, το God Simulator ήταν ένα τόσο κακό παιχνίδι που στο τέλο έγινε καλό. Και επειδή έγινε μέσω αυτή τη διαδικασία καλό, πήρε και τα updates που πήρε και έβαλε κάποια tools μέσα που σου έδιναν τη δυνατότητα να φτιάξει custom pistes, ξέρω εγώ κτλ. Ε, μετά, μέσω του community άρχισε να γίνεται όντω καλό και το παιχνίδι. Γιατί μπήκαν τα εργαλεία να το κάνουν καλύτερο. Ε, κράτησε αυτό το viral στοιχείο του και βγαίνει η Simulator 3 που έκανε χαμούλη. Οπότε πιστεύω γι' αυτό το ψήφισε ο κόσμο. Υπάρχει άλλο trailer μέσα σε αυτή τη λίστα. Έχει hey. το Καλίστο Protocol και το Alan Wake 2, θα έλεγα, ανάμεσα σε αυτά που είδαμε. Mm. Hey, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα και εγώ μέσα στη χρονιά έτσι κανένα βαρβά το τρέιλερ αυτή τη στιγμή δεν μου πετάγονται στο μυαλό αλλά είμαι σίγουρο ότι αν βλέπαμε για μια λίστα με όλα τα τρέιλερ της χρονιάς θα διαλέγαμε κάποιο άλλο mm. Ωραία, αλλάζω και, καρτέλε καρτέλες εγώ γιατί είμαι τόσο ηλίθιος που δεν καταλαβαίνω ότι δείχνω την οθόνη μου και σκάνει ειδοποίηση στο facebook και αλλάζω καρτέλα και βλέπω τις ειδοποίησεις μου στο facebook mm. <laughs> Ευτυχώ είμαι στο γκρουπάκι και δεν ήμουν στο άλλο το group που είναι για, τους... για, αυτά τα, τα παράξενα, δικά μου <laughs> ε, <laughs> Ναι. Λοιπόν, ε, είναι από το post που θα συζητήσουμε μετά. Η ειδοποίηση πατάω ε, το, ε, με τι ερωτήσει του κοινού από το VG24. Γυρνάω στην καρτέλα, βέβαια, με τα Joystick Awards για να πάμε στην επόμενη κατηγορία. Να τελειώνουμε με αυτό, γιατί έχουμε δώσει πολλή ώρα. Ε, best Game Community, Final Fantasy 14. Δεν συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Δεν παίζω κανένα. Είναι σε φάση. <laughs> δεν καταλαβαίνω καν τι σημαίνει Καζατζάκι, <laughs> είμαι ελεύθερο. <laughs> αλλά έχει το Dreams μέσα, οπότε θα έλεγα Dreams. Έχει ακούσει εσύ όντω κάτι για το Dreams αυτό τον τελευταίο καιρό. Ότι και... ακούγαμε κάνουνε... του πρώτου μήνε, ακούγαμε το Tade Project έχει φτιάξει κόσμο στο Dreams κτλ. Έχει ακούσει τώρα τελευταία κάτι. Κάνουν τελευταία φορά, εντάξει, άκουσα πριν μήνε, αλλά συνεχίζουν και κάνουν τα δικά του βραβεία και με δικά του παιχνίδια μέσα στο Dreams. Okay. Οπότε ξέρω εγώ, αυτό μου ακούγεται πιο. Από κάπου... την άλλη, έχει να αντιπαραθέσει κάτι στο Final Fantasy, ξέρει τι κάνουν αυτοί που παίζουν Final Fantasy, αν υπάρχει αντίστοιχη community. Όχι, όχι. Οπότε έχεις δεν μπορούμε δίκτη. να το κρίνουμε. Λοιπόν, Best, best Gaming Hardware. Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει, αλλά εντάξει. Ναι, εντάξει. Και καλά η κοινότητα στο, στο Steam, επειδή δεν πατά στο Steam, αν πατήσει στο Tab τι Community. Πόσο καλά, παιδιά είναι, <laughs> 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 yeah. Αν πατήσει στο Tab Community, έχει μέσα από Artwork μέχρι mods. Mm -hmm. Οπότε εννοεί όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Πώ ασχολείται η κοινότητα με το ίδιο το παιχνίδι και τι φτιάχνει για το παιχνίδι. Mm -hmm. Best Gaming Hardware έχει βγει το Steam Deck και το θεωρώ λογικό γιατί είναι η χρονιά που βγήκε. Ε, δεν μπορούμε να βάλουμε ανάμεσα του PlayStation 5 Xbox Series X και τα λοιπά. Οπότε τι βγήκε σημαντικό φέτο, Steam Deck. Είναι σημαντικό. Ε, έχουμε ξαναπεί ότι δεν το αγοράζαμε τώρα, γιατί θεωρώ ότι είναι σε φάση prototype ε, εντό πολλών εισαγωγικών. Αλλά ένα Steam Deck 2 που θα έχει μια πιο ελκυστική τιμή και κάποια features που θεωρώ απαραίτητα, όπω OLED Othony για παράδειγμα, ή μεγαλύτερη μπαταρία, α πούμε, ή κάποια άλλα portability features, α πούμε, να μπορώ να το κουβαλάω πιο εύκολα μαζί μου. Ε, και συν κάποιε άλλε δυνατότητε θα το έπαιρνε ένα Steam Deck 2. Άρα, ω πρώτο δείγμα, είναι σημαντική ως κυκλοφορία. Αξίζει, πιστεύω, ένα βραβείο. Καλά έκανε και το πήρε για Best Gaming Hardware. Τι άλλο είχε στα υποψήφια. Άρα, δεν είχε και τίποτα άλλο. Ε, στα υποψήφια βλέπω, α πούμε, μπορεί να. Το Playdate. Το θυμάσαι το Playdate. Η κονσολίτσα αυτή που μοιάζει με Game Boy που έχει τη μανιβέλα στα mm -hmm. δεξιά που έχει κάποια παιχνίδια μέσα δικά της. Τώρα, ενδιαφέρον και αυτό, αλλά όχι. Το άλλο είναι το Backbone League 1, που είναι το χειριστήριο για τα iPhone, για το PlayStation. Mm. Ένα σκληρό δίσκο, κάτι τέτοια. Αλλά εγώ θα πω ότι βγήκε και το Switch OLED mm -hmm. μέσα στη χρονιά. Οπότε... Φέτος δεν βγήκε. Πέρσι βγήκε. Πέρσι βγήκε. Μαλακείς λόγο. Οπότε δεν το ξεχνάμε. Λοιπόν, ε, άλλη κατηγορία, Breakthrough Award. Τώρα, αυτό τι σημαίνει... Vampire Survivors. Επανάσταση. Πώ. Έκανε ένα post στο ο Θατσιόπουλο, ο οποίο είπε. Είχε γράψει ο Ιωάννη ο στο. ο οποίο να πούμε ότι είναι μεγάλο drama starter κι αυτό, από την πλευρά την πράσινη όμω. Ε, Προ τη μήνυ του δεν μπαίνει βέβαια μόνο του να βάλει φωτιά, απλά όταν μπαίνει κάνω σονόπεδο και γράφει κάτι για Sony, μπαίνει από κάτω και βάζει φωτιά. Είναι από αυτού. Ε, ε, αλλά είχε κάνει ένα post ε, κάτω από συζήτηση η Sony πάλι ότι. E, Vampire Survivors καλύτερα τα πάντα, ό,τι και άλλα, λέτε, ξέρω. Δε, συζητούσαμε εμεί um, για God of War, Ragnarok, Game of the Year κτλ. Και, και γράφει um, Vampire Survivors. Βρυ... Γίνεται το spoiler cast, βρίζεται εσείς τον Τατσιόπουλο, τα παίρνει ο Τατσιόπουλο και μπαίνει και γράφει μια σεντονάρα που εξηγεί γιατί το Vampire Survivors είναι το καλύτερο πράγμα που έχει παίξει. <χει> e, μπαίνω κι εγώ και λέω, βλέπω Vampire Survivors που λέω για να το λέω Τατσιόπουλο που μέχρι πρώτη θυμάστε ότι ερχόμουν εδώ πέρα και έλεγω, ότι ευθυγραμμιζόμαστε με τον Τατσιόπουλο αυτά που λέει. Τη συνήθω όταν βγαίνει και λέει ότι ένα παιχνίδι του αρέσει, αρέσει και σε μένα, ότι συνήθω οι βαθμοί που βάζει είναι πολύ κοντά στου δικού μου. Ε, Πολλέ φορέ δηλαδή στα private chat μεταξύ μα ανταλλάσσουμε links από indie παιχνίδια που συνήθω αρέσουν και στου men και στου δε. Και λέω για να λέω τα Tatsiopolis Vampire Survivors θα είναι παιχνιδάρα, δεν γίνεται. Και το ψάχνω και βλέπω κάτι pixel. Και λέω τι είναι αυτό. Ε, διαβάζω βέβαια σχόλια ότι ναι, ok, δεν είναι. Ο, είναι η απόδειξη ότι τα γραφικά δεν κάνουν το παιχνίδι και ότι μπορεί να, να χαθεί σε ένα παιχνίδι έτσι. Αλλά ρε φίλα από την άλλη. Εγώ ένιωθα ότι έβλεπα Warcraft. Ένιωθα ότι έπαιζα Star, Starcraft. Είναι παιχνίδι Game Boy γραφικά. Εντάξει. Ναι, δεν, ξέρω, δεν, το έπαιξα. έπαιξα δεν, το έπαιξα. Δεν τα μπορώ. Ή αν, τα... παίξω Pixel Arts, περιμένω ρε, να δω ξέρω, Animation, ξέρω εγώ, πολύ ωραία. Ή κάτι, κάτι να έχει το παιχνίδι. Είναι κάποια παιχνίδια. Ε, 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 ένα ε, τέτοιο ε, συζ... συζητούσε στο podcast του Πάνος από το Ρετρόπολη, αλλά ξε, ε, ε, δε, δε, μου διαφεύγει ο τίτλο. Μπορώ όμω να σα πω τίτλο από πορνοστάρ ξανά λέτε. Μου διαφεύγει ο τίτλο για ένα παιχνίδι που συζητούσαν. Που ξεκινά λέει ω pixel, εσύ μπορεί να το ξέρει. Και mm. καθώ προχωρά και αναβαθμίζεσαι, γίνεται. Παίζει, που σι, σιγά σιγά γίνεται, γίνονται σύγχρονα τα γραφικά. Ξεκινά σε ψά πίξελ και γίνονται σύγχρονα. Δεν το ξέρω αυτό. αυτό. Αυτό που λέω τώρα το έχω δει ότι είναι μόνο ένα πίξελ. Γι' αυτό το λέω. Μήπω είναι αυτό. Όχι, όχι δικαιοί. Εγώ, δικαιοί εγώ δικαιοί. λέω άλλο. <συνά> που ξεκινάει πιξελιασμένο κόσμο και καταλήγει με σύγχρονα γραφικά. Δεν θυμάμαι πώ λέγεται. Πρέπει να το ψάξω Α, αυτό ντυξά. για να το φέρουμε. Να το συζητήσουμε. Το άκουσα Ροχή στο είδε. podcast το δικό του. Αλλά μου, μου, εδώ δεν το, δεν, το, δεν, έχω, δεν το έχω παίξει. Θα θυμάμαι το όνομα. Τέλο πάντων. Ε, εδώ πέρα λοιπόν έχουμε Vampire Survivors ω Breakthrough Award. Ε, ότι έγινε breakthrough και ότι στον δημόσιο λόγο, στα social media δηλαδή, μιλούν όλοι για ένα παιχνίδι το οποίο αποδεικνύει αυτό ακριβώ που πάμε νωρίτερα: ότι τα γραφικά δεν σημαίνουν τίποτα και ότι μπορεί το gameplay να αποθεώσει ένα παιχνίδι, να το φτάσει στην κορυφή. Ε, μόνο και μόνο που έχει δημιουργήσει τέτοιε σκέψει και τέτοιε δηλώσει από σοβαρό κόσμο, δεν λέω Τατσιόπουλο γενικά, ε, αυτό ίσω ε, το κάνει να αξίζει το συγκεκριμένο βραβείο. Τι άλλο είχε ω υποψήφιο, Δεν έχει τίποτα, δεν γράφει. Μάλιστα. Το ε, κατευθείαν φω, φωτο, Φωτογραφική βράβευση σαν τη αναθέσει τη Νέα Δημοκρατία. Πολιτικό σχόλιο για σήμερα. Πάμε παρακάτω. Ε, Critics Choice Award. Ε, εδώ είναι από του ε, reviewers τι διαλέξανε. Από του κριτικού. Από την Κρήτη. Μάλιστα. <laughs> <laughs> το σκέφτομαι κιόλα. Ε, Elden Ring. Ε, ε, κοίτα. Εδώ έχω κάνει και πιο βαρβάτε δηλώσει του τύπου. Στο Twitter τα κάνω αυτά, ξέρεις, για να μην φαίνεται το βίντεο μπροστά. <laughs> ότι αυτοί που ψηφίζουν Elden Ring εγώ πιστεύω ότι είναι περισσότερο attention seekers ότι είμαι τόσο, είμαι τόσο ξεχωριστός και τόσο μερακλής που ψηφίζω Elden Ring από τους κριτικούς εννοώ γιατί, Ως. γιατί όταν το ξεχωρίζεις ας πούμε για Game of the Year ένα τέτοιο παιχνίδι είναι σαν να δηλώνεις εφθαρσός ότι αυτό το παιχνίδι ε, έκανε κάτι πρωτοποριακό και πρωτόγνωρο για τη βιομηχανία σε πολλούς τομείς. Oh, okay. Είχαμε ήδη, περίμενε, Ευαγγέλ, δεν έχει μπει καν ο Δεκέμβρη. Αυτέ τι κουβέντε θα τι κάνουμε μέσα στο θα Δεκέμβρη. Θα κάνουμε, θα κάνουμε elaborate. 7 επεισόδια συνεχόμενα. Θα κάνουμε elaborate, θα το τεκμηριώσουμε σε εκείνα τα επεισόδια. Απλά έτσι συνοπτικά να πω ότι για θα να κάνουμε. Είπα να σπάσω τα νεύρα τώρα, από τώρα σου αναγνωρίζω. Δεν με νοιάζει, ρε. εδώ έχουμε τσακωθεί για Κόντο Βόρτε. Του Οι σολάδε δεν πατάνε καν στο κανάλι τώρα. Εκτό από το σωτήρι του Αθανασόπουλου που είναι μόνιμα εδώ πέρα και που ευχαριστούμε. Έχει φέρει τον Αδαμάντιου να σου θυμίσω. Ο Αδαμάντιο, να σου πω ότι προ τιμήν του, έχει παραδεχτεί τι αδυναμίε τι οποίε υπογραμμίζουμε για το παιχνίδι. Απλά ε, υπογραμ... έχει ε, ε, δικαιολογεί, α πούμε, αυτόν τον ενθουσιασμό που υπάρχει και την αγάπη του για το παιχνίδι. Μιλάμε για τον Ανταμάντιο, ο πιο σημαντικό YouTuber για Σόλ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έτσι. Που είχε έρθει καλεσμένο. Ότι υπάρχουν άλλοι λόγοι που το κάνουν, το κάνουν τόσο σημαντικό αυτό το παιχνίδι και το, κάνει, το, το, το αγαπά ο κόσμο. Αλλά στα επιμέρου στοιχεία του, όπω τα τεχνικά του, όπω τα. Αφαιρώντα το game design, το level design και το lore και τον κόσμο και αυτά, εστιάζοντα σε καθαρά τεχνικού όρου. Όλοι οι σοβαροί ισοολάδε το παραδέχονται ότι είναι πίσω. Αλλά για να βραβεύσει ένα παιχνίδι ω πρωτοποριακό, πρέπει να κάνει κάτι για το είδο του. Και έχω πει εγώ σε σχόλια και σε tweets που έχω κάνει ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι, το Elden Ring, κάνει πρωτοποριακά πράγματα για τα soul games, όχι για τη βιομηχανία συνολικότερα. Οπότε εγώ θεωρώ ότι κάποιο για να δηλώσει με, με, με τόσο θράσο, ε, το λέω εγώ, με θάρρο, αν θε, ότι το Elden Ring είναι το καλύτερο παιχνίδι που έχει βγει φέτο από όλα τα άλλα σε μια χρονιά που έχουν βγει ε, Ragnarok, ε, Horizon. Ε, ε... μου, κρύβε λόγια. <laughs> ναι. θα, πάρει, θα βγει στο τέλο τη χρονιά, θα πάρει όλα τα βραβεία από όλου. Μα θα τα, πάρει, θα τα πάρει, αυτό λέω. Ότι, ε, το έχω ποστάρει και στο Twitter, έχω κάνει tweet με αυτό και έχω πει ότι ξέρω ότι θα τα πάρει γιατί όλοι θα το ψηφίσουν. Το θέμα είναι ότι αυτοί που το ψηφίζουν είναι υποκριτέ. Θα να σε φάνερε, Βαγγέλη, στα Δεν πειράζει. Θα μείνει μόνο σου. Παύλο, θα είσαι, θα είσαι το, 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 τελευταίο προπύργιο αυτού του podcast και αυτού του site θα είσαι εσύ. Ε, εγώ δεν τα λέω αυτά όμω. Κατάλαβε πώ σώζομαι. <laughs> ναι. Άσχετο που τα πιστεύει και ο Παύλο, δεν τα λέει γιατί ξέρει τι πρέπει να πει ο Παύλο. Ελέγχει τι θα πει. <laughs> Λοιπόν, τέλο πάντων, ε, το, αυτό που μένει τώρα και στα σχόλια θα, θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον είναι σχόλιο. Βαγγέλης σε quote marks. Ε, όσοι ναι. ψηφίζουν εγκότη το Elden Ring είναι υποκριτέ. Μένει αυτό, κράζουμε Βαγγέλη μια εβδομάδα. Έρχεται την άλλη εβδομάδα ο Βαγγέλης εδώ. Μεγάλο λάθο που το είπα την προηγούμενη εβδομάδα. <laughs> Με ακούλπα. Έτσι κάνουν τα podcast. Ε, και έτσι κάνουμε ροή. Έτσι, έτσι, έτσι κιλά. Έτσι κιλά ένα φαύλο κύκλο των podcast αυτό. Λέμε μαλακία, ζητάμε συγγνώμη για μαλακία. Πάμε παρακάτω. Ε, αυτό. λοιπόν, ε, Critics Choice Awards Elden Ring, τι άλλο είχε ε, ε, για, για, να ψηφίσει κανεί. Α, δεν λέει. Οκ. Okay. <laughs> γιατί αρέσει. Είναι τα Critics. Ωραία. <laughs> <laughs> τα παιδί, με την εμπάθεια όλη την ώρα. Ε, best Performer. Ε, δεν έχει, φαντάζομαι, oh, γιατί το διαλέξανε επί τούτου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σου λέει τα review. Τι διαλέγουμε ω reviewers εμεί εδώ πέρα θα Golden Joystick. Αυτό. Ωραία, πάρτε το. Αυτό. Best Performer, για να πιει επιτέλου λίγο νερό, θα πω εγώ. Ναι, για πε. Ε, Βγήκε η κοπέλα από το Immortality, η πρωταγωνίστρια, η Μαρίσα Μαρσέλ. Βέβαια, η Μανών Γκέιτζ, Γκάρ, δεν ξέρω. Η Πόλη που είναι μέσα, εντάξει, έχει τον Ντόμινι Καρμάτο μέσα, θεό, ε, Manky Island. Ε, έχει την Angela Bassett. Ε, δεν ήξερα καν ότι είναι η ρεγκάλα αυτή στο Horizon μέχρι τώρα που διάβασα το όνομά τη. Πολύ γνωστή ηθοποιό, Χολιγουντιανή, τεράστια. Και δεν το πήρα χαμπάρι καν ότι ήταν αυτή. Τόσο Έχει μέσα την νοήτη Christopher Judge από το Ragnarok. Ποια ήταν η Ρεγκάλα. Από το Wonderland. <laughs> η πολεμίστρια αυτή που σου την πέφτει σχετικά στην αρχή και βλέπει ότι έρχεται. Τι σου πω τώρα. Η, η, ηγέτης... Α, αυτή που παίζει στο Matrix. Ε... Ποια? Δεν παίζει όχι στο ρες. Matrix. Όχι, 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 όχι. Αυτή ήταν η προ τέλο. Η, Regala, η Ρεγκάλα είναι αυτή από το Tribe. Η μαύρη. Μπράβο, αυτή που είχε φύγει από. ήταν spin off τribe. Γιατί ξέρει, παίζει. είναι main villain, α πούμε, εντό αγωγικών το villain. Θα δείτε αν είναι ή όχι. είναι αυτή από το Matrix. Πώ λέγεται αυτή, Παύλο. Πού να θε. Η Καριάν Μό είναι ηθοποιό. Αν ήταν πορνοστάρ, θα τη θυμόσουν. Καριάν Μό, θυμάμαι την ηθοποιό σου λέω. Δεν θυμάμαι τώρα το. Θέλω να μείνει αυτό το σημαίνει επεισόδιο. Γιατί θυμόμαστε τι πορνοστάρ και δεν θυμόμαστε του ηθοποιού και του χαρακτήρε. Δεν ξέρω τώρα τι τέτοια. Ε, εγώ δεν έχω αναφέρει κάτι έτσι. Παίρνω απόσταση, που λες και εσύ. Ε, Μαρίσα Μαρτσέλ, λοιπόν, από το Immortality, η νικήτρια. Εγώ θα πω, όπω έχει πει και ο Τάτσιόπουλο, υπάρχει άλλο ένα χαρακτήρα μα στο παιχνίδι που παίζει πολύ πιο κομβικό ρόλο και είναι όχι απλά καλύτερη ηθοποιό, είναι η καλύτερη ηθοποιό που έχουμε δει γενικά στη ζωή μα. Mm -hmm. Ξέρω εγώ. Είναι τέτοια φάση το Immortality, ε, η οποία δεν, να, δεν μπορώ να την αποκαλύψω λόγω spoiler και φαντάζομαι γι' αυτό δεν βγαίνει και στα βραβεία ή κάτι τέτοιο. Αλλιώ είναι μα, μακράν. Η, η σαν ερμηνεία είναι ό,τι καλύτερο έχετε δει ποτέ στη ζωή σα. Είναι, είναι τέτοιο το επίπεδο. Η immortality πρέπει να δώσω και άλλη ευκαιρία γιατί με κούρασε. Ε, ένιωσα ότι δεν έχω καθόλου progress όταν πήγα να παίξω. Ότι δηλαδή απλά, δεν, βλέπω, ότι απλά βλέπω βιντεάκι ναι. και δεν προχωράει. Κάτι που δεν ένιωσα τόσο πολύ με το Telling Lies για παράδειγμα, που του έπαιξα πιο ευχάριστα. Ναι. Το Telling Lies δεν το έχω παίξει για να σου πω τώρα τι διαφορέ έχει. Αυτό που θα σου πω για το immortality όμω που ξέρω και για το hair Story που το είχα νιώσει, είναι ότι το, το progress. Δεν το παίρνει in game, το παίρνει λίγο physical. Το παίρνει εσύ. Δηλαδή, έχω κάνει progress στη ζωή μου γιατί ξέρω τώρα τι συμβαίνει, Α πούμε αυτό. Οκ. Okay. Hipster. <laughs> <laughs> λοιπόν, Nintendo Game of the Year. <laughs> <laughs> Όχι, αυτοί που τα λένε αυτά. <laughs> Nintendo Game of the Year Pokémon Legends Arceus. <laughs> Δεν ξέρω. <laughs> αν... Δεν ήθελα να μου πει. Δεν ξέρω <laughs> αν έβγαλε <έχει πει. laughs> <Αν> <laughs> κάποιο άλλο πιο σημαντικό παιχνίδι Nintendo όμω. Τι ανταγωνισμό είχε το Pokémon, Το Kirby. Ε, το... το Kirby ήταν παιχνίδαρο. Εντάξει. Παιχνίδαρο. Το καλύτερο Kirby που έχει βγει είναι σίγουρα καλύτερο από το καλύτερο Pokémon που έχει βγει. Που δεν είναι ε, το Kirby που έπαιξα, τον το demo που είχαν δώσει. Δεν έχω παίξει ολοκληρώ το παιχνίδι, οπότε δεν επιμένω για το παιχνίδαρο. Από το demo δεν θα το έλεγα, αλλά ίσω μετά να έχει πράγματα που δεν έχω δει. Άρα, οκ, okay, στο ε, δίνω. δεν σου λέω ότι φτάνει για το War Ragnarok, αλλά είναι. είναι... Για Nintendo είναι. <laughs> που θα λέει. Για Nintendo, τώρα. ωραία. Α εξαγριώσουμε και άλλη μια ομάδα του Gaming Community. Αυτό το επεισόδιο πάει πολύ καλά. Ε, αλλά ναι, ναι για, για μακράν. Nintendo... Το Pokemon Legends αρχαίους θέλω να μου πεις πώς ήταν σε σχέση με το Violet. Το Violet είναι πιο καινούριο. Το Violet έχει πάρει... <σχελόν> θέλω να <σχελόν> συζητήσουμε γι' αυτό αργότερα. Θα, θα ήθελα βασικά, <σχελόν> θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Ε, το Violet έχει πάρει στοιχεία από το Arceus που μας άρεσε. Το Arceus όπως το, το πώς πιάνεις Pokemon. Και το πώ ε, βάζει το Pokémon σου στη μάχη. Δηλαδή, έχει βάλει στο Violet με τη σκανδάλη να πετά την Pokéball και να βγαίνει το Pokémon σου έξω από την Pokéball και να σε ακολουθεί. Κάτι το οποίο το ήθελε πολύ ο κόσμο στα προηγούμενα παιχνίδια. Ε, σε τύπου είναι κάτι σαν pet το Pokémon, το έχω μαζί μου, θέλω να με ακολουθεί, δεν θέλω να είναι απλά ένα όπλο που εμφανίζεται όταν είναι main game. Δηλαδή, μόνο όταν έχει Battle Sequence που κάνει. Ε, αλλάζει το τοπίο και αλλάζει η σκηνή και μπαίνει μέσα ένα πλάσμα που έχω στην τσέπη μου, και μετά εξαφανίζεται. Έχει τέτοια πράγματα, ή α πούμε, ενώ παλιότερα για να βρει ένα. Σε χρησιμότητα όμω. Αυτό. Μόνο, δηλαδή, όταν μόνο στο που... μάτι. Στο μάτι και στην αίσθηση, γιατί σου δίνει την αίσθηση ότι α. είναι ένα πιο ζωντανό κόσμο. Παλιότερα. Ωραία, α κάνουμε μια παρένθεση να μιλήσουμε για το Violet και θα επανέλθουμε με τα υπόλοιπα, γιατί είναι λίγα αυτό που έχουν μείνει. Ε, γιατί δεν θα προλάβουμε να μιλήσουμε εκτενέστερα για το Violet. Ε, στα παλιότερα παιχνίδια ε, υπήρχε, ε, υπήρχε, ε, υπήρχαν κάποια κομμάτια από γκαζόν, τα, το ψηλό χορτάρι, έτσι το λέγανε, το Tall στο οποίο όταν έμπαινε μέσα σου έκανε random encounters με Pokémon. Με τον ίδιο τρόπο που το έκαναν όλα τα παλιά JRPG, ρε παιδί μου, ε, καθώ βάδιζε, σταμάταγε, έπαιζε μια μουσική, σου μαύριζε την οθόνη, σου βάζε ένα animation, σε πήγαινε σε battle scene και έπαιζε. Ε, το έκανε με χορτάρια. Ε, στο, αυτό που άλλαξε το Arceus ήταν ότι τα έβαλε τα Pokémon όχι κρυμμένα σε χορτάρια, αλλά τα βλέπει μπροστά σου. Με αποτέλεσμα να μπορεί είτε να τα προσεγγίσει πισόπλατα ή κατευθείαν με τοπικά και να μπει σε μάχη μαζί του, που πάλι άλλαζε βέβαια το σκηνικό λίγο. Λίγο όμω, χωρί να αλλάζει τελείω η σκηνή, απλά Ερχόταν η κάμερα λίγο πίσω από σένα και έβγαινε το HUD, το UI από πάνω και αυτό. Υπήρχε ένα ομαλό τραν, ένα transition, ας πούμε, ενώ παλιότερα σου σβήνε την οθόνη και σε έβαζε σε ένα άλλο παιχνίδι. Σε έβαζε από ένα, ένα top-down παιχνίδι σε ένα 2D με sprites και box, dialog boxes. Ε, στο Arceus αυτό που άλλαξε ήταν ότι έμπαινε πιο ομαλά μέσα στη μάχη και μπορούσες για παράδειγμα κρυμμένος πίσω από ένα δέντρο να στοχεύσεις που είναι το άλλο Pokémon, να πατήσει κανάλι και να πετάξει την Pokéball και να το πιάσει με τον ίδιο τρόπο που βλέπαμε με μικρά παιδάκια στο άνευ. Που ο Α, α πούμε, έβλεπε το κάτερ προκριμένο που έτρωγε γρασίδι πίσω από τον θάμνο, το στόχευε, του πέταγε την Pokéball, άνοιγε η Pokéball, το ρούφαγε. Τέλο. Δεν χρειαζόταν να μπει, να το παλέψει, να το φτάσει χαμηλά τη ζωή, να το κοιμήσει, όλα αυτά που κάνουμε για να το πιάσει, να το αδυναμώσει. Να, 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 ε, ε, να το αδυναμώσει <laughs> και να το πιάσει. Ε, Τώρα στο Violet έχουν πάρει στοιχεία από αυτό και ενώ πάλι μπαίνει σε ένα battle sequence, το transition γίνεται πιο ομαλά και έχουν αφήσει μέσα κάποια με κάνει το ότι μπορείς να στοχεύσεις με την Pokéball με το Pokémon σου και να το πετάξεις πάνω στο, στον αντίπαλο και να τον βρει, ξέρω εγώ. Τι διαφορά έχει με το Arcaeus δηλαδή. Το, Arceus. Στο Arceus ε, μπορούσε, α πούμε, στα πιο αδύναμα Pokémon να τα προσεγγίσει από πίσω να πετάξει την Pokéball κατευθείαν και να τα πιάσει. Και έτσι έπαιρνε τη μορφή το παιχνίδι ε, ενό παιχνιδιού που πα, παρέπεμπε περισσότερο στο Let's Go, αν το θυμάσαι που είχε βγει, το ε, θυμώ, ναι, ε, αλλά... ή στο, ή στο Pokémon Go. Το οποίο ουσιαστικά έβρισκε ένα Pokémon, το σημάδευε με την Pokeball, την πέταγε η Pokébolt, το πιανες, έφυγες. Στο Arceus μπορούσε να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, να σημαδεύει mm. με την πόκεμπολ κρυμμένο, να το πετυχαίνει, το πιάνει κατευθείαν έφυγε. Συν βέβαια mm. την διαφορετική του δομή και υπόσταση λόγω τη ιστορία του που τοποθετείται το Άσεου στο παρελθόν, σε μια περίοδο έτσι σχεδόν σαμουράι, end period, και έτσι παραπέμπει λίγο, που οι πόκεμπολ δεν ήταν μηχανικέ, φτιαχνόντουσαν από κουκουνάρια και από ξύλα και από πέτρε. <laughs> ήταν σαν πρωτόγωνο πόκεμπολ, α πούμε, το οποίο ε, ε, ακριβώ λόγω αυτού. Ε, το, το, διακύβευμα ήταν πολύ διαφορετικό, οι μάχες γινόντουσαν για πολύ, για λόγου. διαφορετικούς λόγους. Τα Pokemon ήταν ας πούμε μια απειλή, μια άγρια πανίδα που ο κόσμος ακόμα δεν είχε εξερευνήσει. Ενώ στα καινούρια Pokemon, ε, τα Pokemon είναι σύντροφοι, ε, τουλάχιστον στο προσκήνιο και ετσι λέμε, λέμε, για την Greenpeace και την Πέτα και τους μπαμπάδες και τις μαμάδες και στην Peggy για να βάλει Peggy Rating 3 στην πραγματικότητα είναι slaves <laughs> είναι δούλοι yeah. που τους βάζουμε σαν κοκόρια να μονομαχούν μεταξύ τους μέχρι, μέχρι τελικής πτώσης για να βγάζουμε εμείς λεφτά. <laughs> είναι όλο λάθος αν το αναλύσεις λίγο το πώς, τι παίζει με τα Pokemon. Ε, έχει εξυγχρονιστεί, έχει γίνει σχεδόν sci-fi πλέον. Οι Violet όπως και οι προηγούμενες προσπαθούν λίγο να το ισορροπήσουν αυτό. Ενώ δηλαδή στα τελευταία Pokemon που βγήκανε για Nintendo DS και τα πρώτα στο 3DS είχε γίνει πολύ futuristic. Και ήταν σε φάση ότι ο, ο main antagonist κακός είναι ένα εξωγήινο που ήρθε από άλλη διάσταση και υπάρχει η τάδε ομάδα που φτιάχνει διαστημόπλαια για να πάει να το πιάσει και ακτίνε και τέτοια. Ε, στα τελευταία που έχουν βγει στο Switch και στο Moon και Sun, α πούμε, που ήταν στο 3DS, το τελευταίο που κυκλοφόρησε, το έχουν, προσπαθ, έχουν προσπαθήσει να το ισορροπήσουν λίγο και να το φέρουν πιο κοντά στη φύση. Ε, Πώ το έλεγαν το τραγούδι, τώρα που αφήσει, γύρισε στο... Στη φύση. Επιστροφή στη φύση η γης ε, και χασίσει. Ναι. Λοιπόν, ε, και το έχουν γυρίσει λίγο ε, σε πιο έρθι. Ξανά ε, ε, Το έχουν γυρίσει σε πιο έρθει πράγματα και πιο ε, σε, σε, αναφορές σε πραγματικά οικοσυστήματα του τύπου ότι το Sun and Moon ήταν πρακτικά τοποθετημένο στη Χαβάη, σε μια εναλλακτική Χαβάη. Ε, το Sand και Sword ήταν σε μια, Βρε, σε μια βρετανική υπεθρο το Violet είναι τοποθετημένο σε ισπανικό τερεν. Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Ναι. Γιατί βγάζει η Nintendo δύο παιχνίδια από μόνο μέσα στην ίδια χρονιά, Δύο. Το Arsios να εννοεί. Ναι, για να βγάλει λεφτά θα μου πει. Αλλά πρώτον. Πώς, πώς και δεύτερον, αυτά. είναι το, το streamline αυτό η διαδικασία παραγωγή τη Nintendo. Ξα, κάποια φάση που κάνανε μια ανάλυση από τι λίγε που κάνουν υπομορφή report ότι η στρατηγική μα ω εταιρεία είναι πλέον αυτή σε μια έκλαμψη που είχαν σε κάποια direct. Είπαν ότι πλέον η ανάπτυξή μα. Δεν ξέρω αν βάζει τα παπούτσια σου αυτή τη στιγμή ή αν κάνει κάτι χειρότερο κάτω από το γραφείο σου. <laughs> κάτι κάνει πάντω στο μυαλό σου. Εντάξει. Τακτοποιώ. <laughs> ε, ε, διαφοροποίησή του ε, ουσιαστικά έγκυται από μυαλο κάτω ενταξει τακτοποιω η διαφοροποιηση του ουσιαστικα εγκυται στο στο υφο του και το Pokémon Legends θα είναι ακόμα μία σειρά από παιχνίδια που θα βγαίνει. Δεν ξέρουμε αν θα βγαίνουν και αυτά annually, αν θα βγαίνουν δηλαδή ετησίω, αλλά θα είναι ουσιαστικά. Όπως έχει χωρίσει το Call of Duty, ας πούμε, Infinity World και ποια είναι η άλλη πλέον, Treyarch, πώς λέγεται η άλλη. Ναι, ε, έχει και την Treyarch και τη Sledgehammer πάλι. Ναι, που, που... βγάζει ρε In παιδί fear. μου τον ένα χρόνο η μία σειρά Modern Warfare, την άλλη βγάζει Black Ops η άλλη, την άλλη το πάνε έτσι να αλλάξει. αυτό το μοντέλο προσπαθεί να υιοθετήσει η Nintendo με τα Pokemon, ώστε να βγάλει περισσότερα λεφτά προφανώς. Δηλαδή να, να έχει κάθε χρόνο παιχνίδι και να μην χρη... να μην βιάζεται η Game Freak να βγάλει το βασικό entry κάθε χρόνο ας πούμε των Pokemon και να έχει περισσότερο χρόνο να το okay. αναπτύξει. Κάτι που φάνηκε ότι με, το, με την Violet και τη Scarlet δεν συνέβη γιατί να γυρίσουμε τώρα στα αμυγός σχόλια, reviewing σχόλια ας πούμε του ε, Scarlet και του Violet το οποίο βέβαια δεν είναι κανονικό review γιατί δεν μου έχουν δώσει κωδικό να το κάνω review είναι εντυπώσεις που έχω εγώ από το λίγο που ασχοληθώ με το παιχνίδι ε, από μόνος μου. Ε, έχουν δώσει, θα, θα, γράψουμε για το VG Review. Θα... Ο Βασίλη το κάνει. Ωραία. Ε, οπότε θα δείτε κανονικό review από τον Βασίλη. Απλά δικά μου σχόλια είναι ότι. Ε, δικό μου σχόλιο είναι ότι το Pokémon Scarlet και Violet είναι η πιο τσαπατσούλικη ε, και απρόσεχτη κυκλοφορία τη Nintendo για τα Pokémon ever. Ε, και από τις πιο τσαπατσούλικες και απρόσεκτες κυκλοφορίες της Nintendo γενικά τα τελευταία χρόνια να μην πω ever αλλά ως Pokemon κυκλοφορία νομίζω ότι η Scarlet και η Violet είναι στο κομμάτι της τσαπατσουλιά. Πολλά σκαλιά πιο κάτω, χειρότερο από το επίπεδο παραγωγή του VG24 Podcast. Πολλά σκαλιά πιο Ή κάτω. Και αυτό λέει πολλά. αυτό λέει πολλά. θα έλεγα υπερ, λίγο υπέρ το δέον σχολείο, θα το φουσκώνοντα το λίγο, θα έλεγε κανεί ότι η τσαπατσουλιά και η προχειρότητα του Pokémon Scarlet και Violet είναι μεγαλύτερη από ένα επεισόδιο του VG24 σε κολάμπ με το Me. Το ξέρω, τους σε κάθε επεισόδιο και για συγκεκριμένο λόγο. Μπράβο. Και νομίζω θα το εκτιμήσουν στο συγκεκριμένο παράδειγμα και οι ίδιοι, γιατί το Pokémon Scarlet και Violet είναι το μόνο Pokémon που έχω παίξει σχετικά μικρή ζωή μου που τίνει να γίνει μεγάλη γιατί προσεγγίζω τα 30 και αρχίζω και το νιώθω στο κορμί μου σιγά-σιγά είναι το μόνο παιχνίδι Pokemon στο οποίο αντιμετώπισα τόσα πολλά αν any, ή φαίνει ε, glitches και bugs όσα χρόνια με θυμάμαι ε, τα παλιότερα χρόνια αν εξαιρέσουμε κάτι missing no αυτά δεν θα τα ξέρεις, εσύ δεν τα ξέρουν οι πιο μερακλείδες που παίζουν Pokemon, κάποια glitches τα οποία δεν επηρέαζαν την βασική εμπειρία του παίχτη. Τα ήξεραν μόνο οι πολύ και ίσω γινόντουσαν και exploits. Σε φάση ότι είχε ένα bug που μπορούσε να διπλασιάσει ένα Pokémon. Δεν μπορούσε να το τύχει σε εύκολα τυχαία, αλλά όποιο το ανακάλυπτε είχε ένα εργαλείο στα χέρια του που μπορούσε να κλωνοποιήσει Pokémon. Γιατί έσβηνε το Game Boy για παράδειγμα την ώρα που έκανε μεταφορά από το ένα box στο άλλο και έτσι από εκεί που είχε ένα θρελικό ξαφνικά είχε δύο. Αυτό ήταν bug, αλλά το... για να το πάθει έπρεπε να το κυνηγήσει. Δεν το πάθαινε τυχαία, α πούμε. Λοιπόν, Κατά τα άλλα, αν εξαιρέσουμε τέτοια bugs, τα Pokémon δεν είχαν ποτέ σημαντικά bugs και glitches. Έβγαινε ένα καλογιαλισμένο παιχνίδι που συχνά στην κατηγορία του ήταν ένα υπόδειγμα. Το Pokémon Scarlet και Violet είναι γεμάτο από graphical glitches. Το, ε, το πιο ενδεικτικό είναι ένα που ανέβασα που είχε γλυτσάρει και ανέβασα στον πάγκο χαρακτήρα μου και είχε κολλήσει την ψωλή πάνω στο κεφάλι μια κοπέλα, η οποία εκείνη την ώρα έτρωγε σάντουι και έγραφε γκούλιπ 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 από πάνω. Αυτό, αυτό, ανεβάζει το αυτό ανεβάζει το peggy rating στα 18 κατευθείαν, πάει το peggy 3 που είχαν πρώτον. Έχει κάτι άλλο που καβαλάει το mount και γίνεται γίγαντα στρετσαρισμένο σου χαρακτήρα και μετά ξαναμαζεύεται και αρχίζει και τρέμει και κάνει flicker κτλ. Έχει τύπου χαρακτήρε που βγαίνουν σαν ragdoll στο αλφα-pose. Όχι, τι pose λέγεται αυτό βασικά. Που βγαίνουν με τα χέρια πλωμένα, ξέρει, στην default στάση που έχουν τα γραφικά οι χαρακτήρε. Αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ σε Pokémon και πολύ πολύ σπάνια σε παιχνίδια τη Nintendo. Τα, τα παιχνίδια τη Nintendo χαρακτηρίζονται από το πόσο polished βγαίνανε πάντα. Τα τελευταία χρόνια, ίσω όχι στην πρώτη του έκδοση, αλλά με update που έβγαινε την πρώτη εβδομάδα ή τον πρώτο μήνα, τα φτιάχνανε. Τώρα έχουμε, έχουν, βγει, έχουν βγει ήδη δύο updates Εκεί, <συσχελίδι> ακόμα, που έχουν από φτιάξει, έτσι, έχουν φτιάξει κάποια πράγματα με τα updates. Όχι όλα όμω. Εξακολουθεί να είναι buggy και glitchy το παιχνίδι. Και αυτό αφορά μόνο το κομμάτι των τεχνικών προβλημάτων. Όσον αφορά μόνο το, τα bugs και τα glitches. Γιατί υπάρχουν, ε, υπάρχει και το κομμάτι του performance, που είναι μια τελείως άλλη ιστορία. Επίση ε, καταδικαστική και. Ε, ε, πολύ θλιβερό. Ακούει, πολύ, πολύ θλιβερό ε, ε, σε μια ανάλυση που έκανε το Digital Foundry, έδειξε για παράδειγμα. Και το είπε και ο Τατσιόπουλος νομίζω, τώρα πρόσφατα σε κάποιο επεισόδιο που κάναμε. ότι έχει, μαζί το λέγαμε, έχει για παράδειγμα έναν μήλο, ο οποίο όταν είσαι δίπλα του κουνιέται ο μήλο με 5-10 FPS για παράδειγμα, και όταν φύγει 10 μέτρα μακριά σταματάει να κουνιέται. Γιατί δεν μπορούν να ρεντάρουν animation τόσο μακριά. Έχει textures τα οποία μπορεί να μετρήσει τα tiles. Δηλαδή βλέπει πίσω στο βουνό και βλέπει τετράγωνα ότι είναι κολλημένα σαν πλακάκια το ένα δίπλα στο άλλο το texture. Έχει γίνει δουλίτσα. Ταυτόχρονα, οι τύποι έχουν προσπαθήσει να το ομορφύνουν λίγο και όταν πάει κοντά στην τσάντα σου, για παράδειγμα, φαίνεται να έχει πόρου η τσάντα και να γυαλίζει το δέρμα, ή όταν πάει κοντά στα πόκεμον, φαίνεται να έχουν τα πόκεμον τρίχωμα, και ταυτόχρονα βλέπει από πίσω σου και βλέπει το βουνό να έχει πλακάκια. Αυτό το, το καταλαβαίνει πόσο άσχημα χτυπάει στο μάτι. Δηλαδή, μπροστά να έχει κάτι Α, όμορφο και πίσω να έχει κάτι μπουρδέλαιο. 10 εκατομμύρια, φιλε. 10 εκατομμύρια. Ε, αυτό είναι πραγματικά. Ε, κοίτα. Ε, πολλά πράγματα πουλάνε. Ε, το... ε, ο παραλληλισμό που κάνω συνήθω όταν, μου γίνεται, όταν μου έρχεται τέτοιο επιχείρημα ε, έχει δύο πτυχέ ε, σε δύο άξονε το αναλύω. Πολιτική και μουσική. Σκέψου, τι ψηφίζει ο κόσμο και τι ακούει ο κόσμο και θα καταλάβει το γιατί το να πουλάει ένα παιχνίδι δεν σημαίνει τίποτα απολύτω για τη γαμμένη ποιότητά του. Τίποτα. Ισχύει. Μεγάλη αλήθεια αυτό. Μεγάλη αλήθεια. Ωραία. Τώρα, το γιατί ψηφίζει ο κόσμο αυτό που ψηφίζει, γιατί ακούει αυτά που ακούει και γιατί παίζει αυτά που παίζει, μπορεί να τα αναλύσει ένα κοινωνιολόγο. Θα σηκώσω την ειρήνη σε λίγο να την βάλω να δουλέψει. Ε, ένα γκέιμερ ε, και ένα gaming αναλυτή μπορεί μόνο να κοιτάξει αμήχανα. Ναι. Πάντα απορούσαμε γενικά με τι πωλήσει τη Nintendo. Πόσο μάλλον απόγευμα και πόσο μάλλον Ωραία. στο συγκεκριμένο Για να μην χαρακτηριστούμε γκρίνιακα πάλι, βέβαια, θέλω να σου πω ότι οι αναβαθμίσει που έγιναν σε gameplay και σε περιεχόμενο είναι από τη σημαντική. Σε σχέση σημα... με ποιο τώρα, αυτό που με μπερδεύει. Σε σχέση με το προηγούμενο ή με τα, προ... slash με τα προηγούμενα. Ωραία. Όχι σε σχέση με το Arceus. Το Arceus δεν είναι καμία σχέση. Είναι άλλη, είναι άλλη κουβέντα. Είναι σαν να προσπαθεί να συγκρίνουμε τώρα το Mario το Odyssey με το Mario Bros. Α, γιατί λέγανε ότι έχει, έχει και στοιχεία. Έχει πάρει στοιχεία, ας πιστεύω, τα με αυτό. έχει δανειστεί. Έχει Α δανειστεί, πούμε το πώ πετά την πόκεμπολ. Όμω ε, yeah. ε, ω παιχνίδι, αυτά που κάνει μέσα στο παιχνίδι διαφέρουν παρασάγκα. Okay. Σωστά το Για... Λοιπόν. Πήγες να πεις για να... Ναι, ναι. Τι πήγε να πει για να τελειώσει τη φράση σου που σου έκοψα, Ότι είναι από τα καλύτερα τι πήγε να πει. Στο gameplay έχει τι σημαντικότερε βελτιώσει που, που είχε το franchise τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή. Βαρύ ε, 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 αυτό. Ναι έχουν βάλει μέσα μηχανισμού που δουλεύουν καλύτερα από ό,τι δούλευαν. Δηλαδή, το, ε, το τεράστιο Allies είναι ένα πολύ πιο ενδιαφέρον mechanic από το Dynamax. Εσύ θα ρωτήσει τι είναι αυτά. Θα μιλήσουμε πολύ αν τα εξηγήσουμε, αλλά με απλά λόγια, το Dynamax ήταν ένα μηχανισμό που έκανε το Pokémon να γίνεται γι, γίγαντα για λίγου γύρου τη μάχη. Ενώ το τεράστιο Allies ουσιαστικά είναι σαν ένα καπέλο. Το, εδώ, εδώ γελάμε, είναι τα Ιαπωνέζικα, αλλά δείξε κατανόηση, Παύλο. Φοράει το Pokémon σου ένα καπέλο Τύπου, όχι κανονικό καπέλο, σαν και αυτό που φορά εσύ. Ε, φοράει, ε, φοράει ένα στέμα το οποίο του αλλάζει το type. Μπορεί δηλαδή εσύ να έχει ένα Pokémon το οποίο είναι γρασιδιού, για παράδειγμα, και επειδή γνωρίζει μία επίθεση φωτιά, να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό Terrestrialize φορώντα ένα στέμα ή κράνο ανάλογα το οποίο έχει πάνω μία φλόγα, και για κάποιου γύρου το Pokémon σου μεγαλώνει, γυαλίζει και μπορεί να συμπεριφερθεί ω Pokémon φωτιά. Το οποίο αλλάζει τα πάντα στο Elemental Battle. Ότι μέχρι, μέχρι τώρα, α πούμε, ήξερες, είναι πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί. Ε, το νερό νικάει το, όχι, το, χορτάρι, νικάει το νερό και ούτω καθεξής. Τώρα με αυτό έχει ακόμα ένα layer στη μάχη που την εμπλουτίζει. Είναι ένα Ωραίο μηχανισμό, ενδιαφέρον. Η υλοποίηση βέβαια είναι για τα πανηγύρια. Το ότι φοράνε καπελάκια και γυαλίζουν και τέτοια, για ανθρώπου 30 χρονών μοιάζει πολύ ηλίθιο. Παρ' όλα αυτά, για άλλου ανθρώπου 40 χρονών μπορεί να είναι τέλεια. Εντάξει, δεν, το, δεν, δεν θέλω να το κατακρίνω, ρε παιδί μου, γιατί είναι guilty pleasures που δεν τα πιάνω. Τα κατανοώ, γιατί έχω αντίστοιχα άλλα. Αλλά... Ε, τώρα, ε, στο κομμάτι των γυμναστηρίων, τη βασική ιδέα του γιατί είναι ο χαρακτήρα εκεί που είναι, του τι παίζει με τα θρηλυκά κτλ. Είναι λίγο περιορέξέω, αλλά υπάρχουν διαφοροποιήσει και υπάρχουν. Ε, Υπάρχει ένα νόημα. Δεν είναι το κλασικό μοντέλο των 8 γυμναστηρίων μόνο και του ενό θρηλυκού που η ομάδα πύραυλο το κυνηγάει. Ε, πατάνε σε αυτήν την ιδέα, όμω εμπλουτίζεται. Οπότε, αν είχαμε ένα παιχνίδι που τεχνικά ήταν άρτιο και αυτή τη βελτίωση που έχει στα γραφικά όταν το κοιτά από κοντά <laughs> ήταν και σε μεγαλύτερη εικόνα όταν το κοιτά από μακριά, θα είχαμε το καλύτερο πόκεμο που έχει βγει τα τελευταία χρόνια. Ε, εγώ επειδή δεν τρέπομαι να το πω και παίρνω απόσταση το VG24, επειδή το έχω δοκιμάσει σε Yuzu, Έχω δοκιμάσει σε emulator και παίρνω απόσταση ξανά από το VG24 που παίζει κανονικά, παίζει έτσι όπως πρέπει, νόμιμα και ε, όπως πρέπει. Εγώ επειδή το δοκίμασα σε emulator, η πρώτη μου εντύπωση παίζοντα το πολύ καλύτερα από ό,τι παίζει στο Switch... Στα πρέπει να τα βλέπει η Nintendo για να βλέπει τι γίνεται όταν δεν στέλνει περισσότερου κωδικού. Γιατί εμεί τώρα θέλουμε να μιλήσουμε για το παιχνίδι, δεν το έχει δει κανεί. Πρέπει να μιλήσουμε για το παιχνίδι. <aprovech> γιατί είναι Nintendo, η, Nintendo, <S -slique> η, Nintendo έστειλε κωδικό, έστειλε έναν, τον πήρε ο Τατσιόπουλο, γράφει το review. Θα βγει ο Τατσιόπουλο να μιλήσει για το Pokémon έτσι όπω πρέπει ε, με τα δεδομένα που ισχύουν για τον μέσο παίκτη. Ο οποίο θα πάει να αγοράσει το παιχνίδι να το παίξει στην κονσόλα. Το ότι εγώ έχω τη δυνατότητα ή επειδή μου στερεί δυνατότητα να το παίξω κανονικά, ε, ε, ε μπαίνω σε πλάγιε μεθόδου. Ε, άσχετα που εγώ το παιχνίδι μπορώ να το αγοράσω κανονικά, άμα το φτιάξουν, άμα, άμα, γίνει σωστό, και θα το πάρω γιατί όλα τα Pokémon τα έχω αγοράσει. Για να έρθω εδώ να μιλήσω, έπρεπε κάπως να το δω. Δεν μου δόθηκε ευκαιρία κανονικό, πήγα πλαγίω. Στο emulator που το είδα, μπορούσα να το τρέξω σε μεγαλύτερη ανάλυση και σε μεγαλύτερο frame rate. Και βλέποντα ε, του μηχανισμού που έχουν μπει, είχα μια πολύ θετική εντύπωση. Δηλαδή, μίλαγα σε φίλου μου και του έλεγα: έχουν βάλει ωραία πράγματα. Θα είναι ωραίο. Και το αγοράζει μετά φίλο μου στο Switch και μου λέει: Μαλάκα, τι ωραίο να σου δείξω να δει κάτι. Και μου δείχνει τα... τι bugs του τυχαίνανε και τι performance issues είχε που κόλλαγε το παιχνίδι και πόσο άθλιο φαινόταν. Και του λέω: Εντάξει, τι να σου πω, φίλε, sorry. <laughs> γιατί μου είχε ρωτήσει συγγνώμη και του είχα πει: Εγώ που το είδα λίγο σε μιλή, πολύ ωραίο, ωραίο, ωραίο μηχανισμό κτλ. Και, τα λοιπά. και στο Switch δεν παίζεται, δεν παίζεται κανονικά. Τέλο πάντων, μια πολύ τραγική περίπτωση και χαμένη ευκαιρία γιατί για να κάνουμε το sum για να κλείσουμε, έχει πολύ ωραίες ιδέες, έχει πολύ ωραίους μηχανισμούς, θα μπορούσε να είναι καλό παιχνίδι, όμως είναι το χειρότερο σημείο που έχει βρεθεί η Nintendo σε τεχνικό, στο τεχνικό επίπεδο, ever. Δεν έχει ξαναυπάρξει σε τόσο κακό σημείο Nintendo όσο την έχω ζήσει εγώ που είμαι 20, 20, 29 χρονών. Δεν ξέρω παλιότερα, δηλαδή στο NES και το SNES που μπορεί να βγαίνανε άλλα παιχνίδια προβληματικά. Ε, στα, στα, στα σύγχρονες, στις σύγχρονες από Gamecube και πέρα, είναι ό,τι χειρότερο έχω δει εγώ σε τεχνικό επίπεδο σε αποκλειστικό σε first party της, της Nintendo. Κλείνω με αυτό. Ε, θα επιστρέψουμε, εννοείται, με legit review του Τατσιόπουλου, όπου θα το αναλύει το παιχνίδι σε βάθος έτσι όπω πρέπει, με αυτό, που, με αυτό που πρέπει να αναφερθούν και όχι με τα ωριακά παράνομα που λέω εγώ και ο Παύλο φοβάται και τρέμει και παίρνει απόσταση, εννοείται. Ε, μην δίνετε σημασία. Ε, πάμε πίσω στα Game Awards να τα κλείσουμε. Αυτό ήταν το Nintendo Game of the Year, το Pokémon Legend Arceus. PC Game of the Year βγήκε το Return to Demon Monkey Island. Ελπίζω να μην διαφωνήσει εδώ πέρα. Ε, όχι, γιατί να διαφωνήσω, δεν έχω κανένα λόγο. Mm -hmm. ε, δεν ξέρω τι άλλο είχε. Το Norco μπορεί να βάζα, δεν ξέρω αν, πια, αν μπαίνει. Ε, θα μπαίνει, αλλά δεν το έχει στη λίστα με του υποψηφίου. Έχει Neon White, Heart Space, Sea Breaker, Tear Down, Total War Warhammer 3 και Warhammer 40,000 Demon Hunters. Ε, η έκπληξη Ηταν το PlayStation Game of the Year που βγήκε το Stray, ενώ υπάρχει Horizon. Ελα αυτό είναι. Δεν έχει και το WordPress για κάποιο λόγο μέσα, δεν ξέρω γιατί. Δεν έχει βγει ακόμα. Γιατί άνοιξε η ψηφοφορία πριν δύο εβδομάδε. Άρα οι υποψηφιότητε yes. πρέπει να ήταν από πολύ πιο πριν. Αλλά και πάλι. Okay. Ο κόσμος ψήφισε, ψήφισε Stray και όχι Horizon, α πούμε. Τέλο πάντων. Ναι. Έχει Us Part 1, Elden Ring ψήφου. Συμφωνώ mm. ρε παιδιά, πουθενά. Να ξέρε, PlayStation <laughs> Game of the Year δεν πρέπει να είναι αποκλειστικό του PlayStation για να μπει. Το Stray είναι. Το, γιατί είναι το Elden Ring. Είναι console exclusive. Το Elden Ring είναι. Α, τώρα δεν ξέρω πώς τα... Ε, τι να σου πω, είναι μέσα στη λίστα πάντως. Anyway, παράξενο το Stray. Με γεια σας. Νιάου. Ε, ε, εξου... Οι, στις... οι πλοίες τους είναι κακοφτιαγμένες, δεν είναι σωστά. Xbox Game of the Year το Grounded, το οποίο με έχει πρέξει και ο Yoki Dime και άλλα παιδιά ότι ξαναδοκίμασέ το, το είχα παίξει στο Early Access, δεν μου άρεσε καθόλου, καθόλου. Μου λένε έχει αλλάξει πολύ, έχουν βάλει πολλά πράγματα, ξαναδοκίμασέ το, δεν το έχω κάνει. Πολύ το λένε αυτό για το Grounded, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου στο Early Access που το έπαιξα δεν μου άφησε τίποτα να, που να μου κάνει να θέλω να το ξαναγκαταστήσω. Αλλά ο κόσμος το ψηφίζει και το γουστάρει βαθμολογία πολύ χαμηλότερη όταν είχε βγει σε early access και τώρα που σκάσαν τα reviews το Μάρτιο που βγήκε σε full access, σε full version, είχε 80 φεύγα. Οπότε μαζί σε συνδυασμό με αυτά που λες και εσύ ρε παιδί μου με τα σχόλια και τα λοιπά από τους παίχτες, εγώ θέλω πάρα πολύ να το δω η αλήθεια είναι. Αναρωτιέμαι τώρα πλέον που είναι ολόκληρο και για μένα αυτή είναι και η ζημιά που κάνουν και τα τέτοια έτσι, τα early accesses. Ότι για αυτού ναι, OK, είναι ένα οικονομικό μοντέλο που του βοηθάει για να βγάλουν το παιχνίδι. Και αλλά τους, την τους άλλη, κάνει ναι. και beta test. Ε, ανέξοδο, ναι. ανέξοδο beta test, έτσι. Έχει, πολλά καλά, έχει, έχει πάρα πολλά καλά, δεν το συζητάμε. Ε, αλλά το βασικό κακό θεωρώ που κάνει είναι αυτό. Τη βγαίνει σε early access, βλέπει το παιχνίδι, άμα δεν σε ενδιαφέρει, τέλο. Mm -hmm. Που δεν είναι όμω πλήρη έκδοση του, οπότε το αδική. Αλλά δεν, δεν υπάρχει κι άλλο. Δυστυχώ δουλεύει έτσι. Most wanted game, Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Εντάξει, αναμενόμενο πιο σίγουρο και από αγώνα Έχουμε, μια, έχουμε μια πολύ ωραία ερώτηση στο thread με, το, με τις ερωτήσεις από το community που αφορά αυτό ακριβώς, το Zelda. Θα επανέλθουμε σε αυτο mm -hmm. αργότερα, οπότε θα κάνουμε το σχόλιο εκεί. Ε, και τέλος, Ultimate Game of the Year Elden Ring για τους λόγους που προαναφέραμε αναμενόμενο. Όχι, εντάξει. Αυτό νομίζω είναι, αυτό είναι το πιο σίγουρο από όλα. Δεν δε θα μπορούσε να βγει κάτι άλλο. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, Πώς επειδή... γίνεται, δεν έχει μέσα πουθενά και το War, αλλά έχει μόνο στον ηθοποιό. Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Δεν ξέρω, πραγματικά ούτε εγώ ξέρω πώς, πώς, τα βγάζουν. Λοιπόν, τώρα θέλω να κάνουμε ένα μικρό πέρασμα από το BFAP της ε, Activision με τη Microsoft. Α, γινώμη, το στο, στο Ultimate Game of the Year, να μην είναι τον War Ragnarok, αλλά δεν είσαι κανένα άλλο, ρε Ναι. Για πες τι έλεγες. Λέω ότι θέλω επειδή ε, στενεύει και ο χρόνος το περιθώριο που έχουμε για να κάνουμε κουμπί, Θέλω να πιάσουμε το θέμα που σου είπα πριν να ανοίξουμε yeah. ε, Με το μπεφάπ της Microsoft με τη Sony ε, Σε σχέση με, το, με τη διαμάχη για την εξαγορά της CMA Η CMA είναι ο οργανισμός που βγάζει το report ε, Που κάνει την αξιολόγηση της εξαγοράς Και αυτό που εξετάζει ουσιαστικά είναι το αν... Ε, μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη εξαγορά και αν θα επηρεάσει τον ανταγωνισμό, αν θα δημιουργηθεί μονοπόλιο. Τι τελευταίε μέρε έχουν δημιουργηθεί πολλά θέματα, δεν ξέρω πόσο το παρακολουθεί. Έχω μπροστά μου κάποια από αυτά που έχουν βγει. Ε, μέσα σε όλα, ε, η, Microsoft κατηγόρη, η Sony κατηγόρησε την Microsoft ότι θέλει να τη μετατρέψει σε Nintendo. Και το είπε έτσι ομά. Ε, και αυτό το είπε στο πλαίσιο του ότι θέλουμε να κάνουμε τη Sony πούμε, μια εταιρεία η οποία θα βγάζει παιχνίδια για συγκεκριμένο κοινό, θα έχει το δικό της νης κοινό ας πούμε και το multi -platform, τη μεγάλη πίτα του multi-platform με τις περισσότερες παροχές, τα περισσότερα παιχνίδια mainstream κτλ. να γίνει το Xbox. Ταυτόχρονα όμω, η ίδια η Microsoft έχει βγει και έχει δηλώσει με πολλού διαφορετικού τρόπου ότι η Sony είναι πολύ ανώτερη μα και δεν έχει να φοβάται κάτι από εμά να πούνε πια τα παιδιά. Άλλη είδηση που βγήκε μέσα στη βδομάδα είναι ότι έγινε μια πρόταση στη Sony από την Microsoft για μια, ένα δεκαετές συμβόλαιο, στο οποίο ε, αναγράφεται mm -hmm. ρητό ότι το Call of Duty για τα επόμενα 10 χρόνια θα βγαίνει και στην πλατφόρμα του PlayStation. Το οποίο βέβαια η Sony αρνήθηκε γιατί ισχυρίζεται ότι όποια και να είναι η συμφωνία, με κάποιον τρόπο θα, θα οδηγεί τους παίκτες να αφήνουν την πλατφόρμα του PlayStation και να οδηγούνται στην πλατφόρμα του Xbox για να παίξουν Call of Duty, είτε Εδώ λόγω αποκλειστικών προ, προνομίων που θα έχουν, είτε λόγω τη, του αποκλεισμού του Call of Duty από τη συμμετοχή του στις καμπάνιες του PlayStation Plus. Ε, mm. Τώρα, ε, σου διαβάζω κάποια statements που βρήκα. Ε, ε, η Sony, λοιπόν... Πιστεύει, λέει, ότι αυτό το transaction, αυτή η εξαγορά, θα πλήξει το competition, τον ανταγωνισμό, ε, την, τις καινοτομίε που μπορεί να προκύψουν εντός του gaming, ε, αλλά και τους ίδιους τους καταναλωτές. Επίσης, ε, είναι threat για κάθε... Ε, είναι, είναι, μάλλον, ε, να το πω στα ελληνικά, είναι απειλή για οποιονδήποτε παίχτη ε, απολαμβάνει ένα franchise... Εκατομμυρίων. Δηλαδή, το Call of Duty είναι ένα, είναι ένα franchise το οποίο είναι, έχει hundreds of millions παίχτες, λέει, ε, οι οποίοι θα πληγούν λέτε, με αυτή την εξαγορά. Ε, και θα υπάρξει επίσης, λέει, nascent an competition in cloud gaming. ότι Δηλαδή, μάλλον ο κόσμος θα προτιμήσει το Xbox για να αξιοποιεί το cloud gaming, ας πούμε, με το Xbox και θα παίζουν όλοι μέσω αυτού. Αυτό καταλαβαίνω. Εσύ, τι καταλαβαίνεις από αυτό. Ε, αυτό που είπε και δεν, δεν δε καταλαβαίνω κάτι λάθο λοιπόν. Ε, η Microsoft από την άλλη λέει ε, argues ε, ότι πρέπει το διαβάζω επί τόπου ε, είναι ένα market, είναι μια αγορά λέει που εδώ και πάρα πολύ καιρό ε, είναι dominated από την Sony και δεν θα χαλάσουν οι ισορροπίες ε, του ανταγωνισμού με αυτήν την εξαγορά η Microsoft λέει τοποθετεί τον εαυτό τη σαν το underdog τη όλη υπόθεση. Ε, ενώ η Sony που είναι ε, ο ηγέτης στην κατηγορία του, στη marketing κατηγορία, ας πούμε, σε αυτή την βιομηχανία, ε, έχει τη δύναμη να αντέξει αυτή την εξαγορά. Ε, ναι, ναι, μπλα μπλα. Τέλο πάντων, δια, διαβάζω μεγάλο κείμενο, και αυτό με βλέπετε λίγο έτσι. Ε, θα πάω σε αυτό που με πείραξε εμένα περισσότερο. Ε, έβγαλε, ένα, ε, έβγαλε ένα κομμάτι η CMA, το οποίο το έχω και σε φωτογραφία, το έχω και κιόλα, ε, που ε, έχει redacted πληροφορίες για το Elder Scrolls 6. Το επόμενο Elder Scrolls. Ε, στο οποίο ε, αφήνεται να εννοηθεί από αυτόν τον οργανισμό, τον Βρετανικό, ότι η Microsoft τους παρουσίασε την projected ημερομηνία κυκλοφορία. Και βγήκαν άρθρα που λένε ότι η UK, το UK, UK, government γνωρίζει πότε θα βγει το Elder Scrolls, αλλά εσύ όχι. Ε, το παράξενο που έγινε τώρα είναι ότι παρουσίασαν ένα γράφημα στο οποίο δείχνουν τη σχέση μεταξύ της αξίας μιας, μιας αποκλειστικότητας της, ως συνάρτηση με το μέγεθος ενός παιχνιδιού. Και υπάρχει ένας οριζόντιος άξονας στο οποίο τοποθετείται ε, το Psychonauts 2 και το Fallout 76 ως ε, μια εξαγορά, όχι μια εξαγορά, συγγνώμη, ένα, μια αποκλειστικότητα χαμηλότερης αξίας γιατί απευθύνεται σε νης κοινό, σε μικρότερο κοινό, το Psychonauts 2 και το Fallout 76 ξαναλέω, έτσι. Ε, σε αυτόν τον άξονα, στη μέση, Υπάρχει το Starfield και το Redfall, το οποίο χαρακτηρίζεται από την Microsoft ως ένα νέο IP με uncertain audience, που κάνει appeal σε dedicated gamers και είναι single player, το οποίο έχει μεγάλη αξία exclusivity, οπότε μας λέει με λίγα λόγια ότι στο κέντρο του άξιωνα με πράσινο χρώμα μπαίνουν τα δύο παιχνίδια τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει και η Microsoft πιστεύει τα δικά της παιχνίδια που φτιάχνει η ίδια, ότι είναι μεγάλης αξίας exclusivity. Και στο τέλος αυτού του άξονα πάλι με κόκκινο ως παιχνίδι μικρής αξίας exclusivity που δεν αξίζει δηλαδή να το κρατήσουμε ως exclusive έχει το Call of Duty και το Minecraft το οποίο λέει έχει mass market audience ε, με μεγάλο online community που ξεφεύγει από τις συσκευές μας λόγω των social, του merch κτλ το οποίο δεν μας συμφέρει να κρατήσουμε δέσμιο άρα δεν πρόκειται να το κρατήσουμε αποκλειστικό. Εντός αυτού... Εντό αυτή της ε, τη της συνάρτηση που σου λέω, στο μεσαίο κομμάτι ε, της τη μεγάλη αξία ε, αποκλειστικότητα, τοποθετεί το Starfield και το Redfall, όμω μέσω των συμφραζομένων και του υπόλοιπου κειμένου, βάζει στην κατηγορία αυτών των mid-range παιχνιδιών που δεν είναι ούτε για niche audience, ούτε για mass market, βάζει το Elden, ε, συγγνώμη, Elden Ring, Φου, βάζει το Elden, Elder Scrolls Καταλαβαίνεις τι λέμε. Βάζει το Elder Scrolls ως ένα mid παιχνίδι που δεν αφορά το mass market. Ένα παιχνίδι το οποίο καλώς κάνουμε και το έχουμε ως exclusivity γιατί συγκαταλέγεται στα παιχνίδια όπως το Starfield και το Redfall που είναι new IP με uncertain audience. Ναι <laughs> ε, μωρέ, αυτά τώρα μόνο και μόνο από νούμερα να τα πάρει. Δηλαδή πάνε για αυτοί που έχουν υπολογίσει περίπου τι, έχουν, τι, τι, τι θα πουλήσει το Starfield. Και σου λέει δεν είναι παιχνίδι που θα πουλήσει 20 εκατομμύρια ή 25 ή 100 που, που λέει το Minecraft και το Call ναι. of Duty, ξέρω εγώ, με 100 εκατο, εκατομμύρια παίχτε μέσα τέτοιο. Είναι παιχνίδι το οποίο θα πουλήσει, ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια. 10, max. Στην καλύτερη. Οπότε κάπου εκεί πέρα. Το... με τίτλο άλλου άρθρου. <laughs> Δεν είναι καταθλιπτικό το ότι θεωρείται σημαντικό για τη βιομηχανία ή μάλλον σημαντικότερο για τη βιομηχανία το Call of Duty και το Minecraft ε, από, το Elder... ε, πάλι το από το Elder Scrolls καταθλιπτικό τώρα. Έχει να κάνει με το θέμα που Δηλαδή, δείχνει, το, πριν, το, να μας λένε, να το να μα λένε. Το να μα λένε ότι. Ε, δεν θα πλήξει τη βιομηχανία και, το, και το, τα δικτά το, gamer το να έχουμε κρατήσει δέσμιο πούμε ένα franchise ε, σαν, το Α Elder Scrolls. Elder Scrolls. σαν το Elder Scrolls, αλλά θα πλήξει και το marketing αλλά και, και του παίχτε τους οποίους σεβόμαστε το να κρατήσουμε αποκλειστικό το Call of Duty δεν είναι καταθλιπτικό. Ότι το μεγαλύτερο RPG, δηλαδή το πιο, ένα από τα σημαντικότερα RPGs, δεν θεωρείται άξιο να μπει στην κουβέντα του γιατί δεν είναι σωστό να μείνει ε, δέσμιο μιας αποκλειστικότητα. Ένα παιχνίδι το οποίο ε, έχει φτάσει στο έκτο κατά σειρά. Στην έκτη σειρά κυκλοφορία θεωρείται ένα από τα εμβληματικότερα RPGs. Το περιμένουν εκατομμύρια παίχτε να το παίξουν και σου λέει η Microsoft ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο, OK, δεν είναι για mass market. Εμεί μπορούμε να το έχουμε ω αποκλειστικότητα, γιατί είναι okay, ένα, ένα μέσο παιχνίδι. Δεν είναι ούτε για νη δεν είναι ούτε για mass market. <συσχελίδι> τα μάτια μου δεν δε βλέπω ε, κατάθλιψη και ε, 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 έτσι τίποτα λυπηρό. Βλέπω πώ είναι η βιομηχανία. Απλά το, το, το βλέπω τελείω ουδέτερα ρε παιδί με αυτό το πράγμα. Είναι ναι. έτσι. Είναι σαν να σου λέω εγώ ότι γαμώ το γιατί πουλάει περισσότερο το Avengers από το. Ε, Πώ το λένε, το σιωπηλό δρόμο. Ξέρω, το σιωπηλό μονοπάτι. Δεν ξέρω, κάποια ταινία καλή, ας πούμε, που δεν μου έρχεται τώρα. Ε, είναι απλό ο λόγο. Είναι blockbuster. Είναι ορισμό του, ξέρεις, του εμπορικού. Ναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν μπορεί να βάλει την ποιότητα στον περισσότερο τον κόσμο, ρε παιδί μου, να αντιφάει ντι, και καλά. <laughs> δεν δουλεύει έτσι το πράγμα. Τέλο πάντων, ε, εγώ ξαναλέω ότι το θεωρώ... Το είπα στην αρχή, βέβαια, και πάλι γι' αυτό συζητάμε. Το θεωρώ, εκτός των, του σοβαρού ενδιαφέροντος, των σοβαρών ενδιαφερόντων, ας πούμε, των ενδιαφερομένων, των gamers, ε, που ασχολούνται με την επικαιρότητα, το να καθόμαστε τώρα και να λέμε το τι... πώς διαπραγματεύονται με τη CMA, ας πούμε, την εξαγορά. Ε, θεωρώ ότι είναι έτσι κι αλλιώς. Ένα άσχημο φαινόμενο το να μένουν πίσω από αποκλειστικότητε μεγάλα παιχνίδια. Ε, δεν διαφωνώ ιδιαίτερα ε, με το να υπάρχουν αποκλειστικότητε όταν είναι first party, όταν είναι για IPs τα οποία δεν έχουν ε, ε, εδραιωθεί ε, Και το θεωρώ εξίσου λάθο είτε το κάνει η Microsoft αυτό με τα παιχνίδια είτε το κάνει η Sony. Όταν, αν δηλαδή βγει και κάνει εξαγορά τη Ubisoft για παράδειγμα η Sony, το ίδιο θα πιστεύω. Δεν θα αλλάξει κάτι εκεί. Δεν το λέω υπό το πρίσμα κάποιου. Φα φανμποίστικου σονό... σονόπεδου. Ε, αλλά τόσο μεγάλα παιχνίδια σαν το Elder Scrolls να μπαίνει ξαφνικά πίσω από ένα τείχος αποκλειστικότητα. γιατί γίνεται μία εξαγορά, το θεωρώ πολύ λάθος. Σε κάθε περίπτωση η CMA έχει τη ε, δυνατότητα να, να κόψει αυτό το deal, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, από τους Αμερικάνους έχει περάσει. Έχει, έχει πάει σε ένα στάδιο, ας πούμε, να σου ε, κάνω μια ερώτηση. Ναι. Έστω ότι ο λόγο του παιδί μου που αισθάνεσαι το, την αδικία αυτή για το Elder Scrolls, ποιο είναι. Γιατί. Του το συμπαθεί περισσότερο σαν παιχνίδι από ότι συμπαθεί στο Call of Duty, γιατί το Call of Duty δεν με νοιάζει, α πούμε, ή το Starfield δεν με νοιάζει σαν παιχνίδι. Όχι, οπότε, δε, εντάξει. Δε, δε το, το, λέω γενικά για παιχνίδια που είναι ευρέω διαδεδομένα. Δεν είπα ότι το Call of Duty δεν με νοιάζει. Απλά σου λέω ότι δεν, θεω, δεν το θεωρεί καταθλιπτικό που υποτιμούμε έτσι το Elder Scrolls. Όχι ότι υπερτιμούμε το κολέγιο, ότι υποτιμούμε το Elder Scrolls. Ναι, αλλά στην περίπτωση τη Microsoft που επιλέγει ότι αυτό το παιχνίδι θα το κάνει αποκλειστικό, ενώ το άλλο όχι, που έχουν πει και οι ίδιοι ότι θα το κάνουμε κατά περίπτωση. Ναι. Αυτό ο λόγο, εγώ έτσι όπω ακούω το σχέδιο του, μου ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Ε, εμένα όντως, πιο τίμιο, δηλαδή είναι πιο είναι πιο τίμιο θα και... μου φαινόταν τα υπάρχοντα Φραντσέζε να, να μην τα καταφέρουν τα, ναι. τα υπάρχοντα ε, Φραντσέζε. Να ξεκάθαρασουμε αυτό. Είναι και αυτό μια λογική. Ε, και δεν σου λέω για παράδειγμα το Psychonauts, Το Cyconauts το δέχομαι ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο είχε βγει πριν πάρα πολλά χρόνια το πρώτο. Βγάλαμε το δεύτερο ω timed exclusivity για παράδειγμα. Από εδώ και πέρα, ό,τι μα βγάλει ναι, ήταν, ο. Δεν ήταν ούτε καν timed exclusivity, είχε βγει και PS4. Απλά δεν βγήκε PS5, ξέρω εγώ, αυτό κάνανε. Ναι. Δεν, δεν βγάζει okay. και πολύ Επι... Προφανώς, Προφανώ επειδή ήταν ξέρω, ήδη ε, ξέρω, κρατημένο ότι θα ναι. βγήκε σε PS4. Ντάξε. Αλλά ακόμα, θέλω να πω, όταν κάνει την εξαγορά. Κάπω πρέπει να βγάλει τα λεφτά σου γιατί κάνει την εξαγορά. Για να μην κρατήσει το παιχνίδι, για να βγάζει απλά το ίδιο παιχνίδι και στι άλλε κονσόλε και να παίρνει από εκεί εξαγορά, τα λεφτά. του. Η εξαγορά συζητούσαμε όταν είχε πρώτο προκύψει το θέμα, δεν αφορά μόνο τα IPs. Η εξαγορά μπορεί να γίνεται για άλλου λόγου. Η ίδια η Microsoft παρουσιάζει εντό του μπροσούρ, βάζει στην ατζέντα τη μαλακίε, ε, και την σε ενό μεγάλου στοντίου. Ότι και καλά λόγω του frat culture που υπήρχε εκεί μέσα, λόγω των διακρίσεων του, ότι είχαν μαλάξει αφεντικά κτλ. Του πάρουμε εμεί να του σώσουμε. Ε, και αυτό μπαίνει ω ένα bullet σε μια ατζέντα που εκτό των άλλων περιλαμβάνει και το ότι θέλουμε το εργατικό δυναμικό, την τεχνογνωσία του, τα εργαλεία του, ε, την εμπειρία του, να έρθουν να προσαρτηθούν στα δικά μας στούντιο και να μα βοηθήσουν με αυτά που φτιάχνουμε εμεί. Ε, το να πάρει τα franchise, νομίζω ότι. να πάρει τα IPs που έχουν, τι πνευματικέ ιδιοκτησίε του, νομίζω ότι είναι μια ηλίθια από επιχειρηματική άποψη. Ε, τακτική, η οποία είναι πολύ ξεπερασμένη Δηλαδή θεωρώ ότι ακόμα και οι, ίδια ίδιοι, και, οι, και οι ίδιοι καπιτάλες ας πούμε και οι φιλελέδες που ε, κάνουν ας πούμε, τα keynotes, τα TEDx και μιλάνε για επιχειρηματικότητα και οι ίδιοι νομίζω ότι θα γυρίσουν να σου πούνε το ότι το να προσπαθήσεις να δημιουργήσεις μονοπόλια, το να προσπαθήσεις να αγοράσεις ό,τι καλό υπάρχει εκεί έξω εσύ για να μην μπορεί να το πουλήσει και ο άλλος, είναι μια ξεπερασμένη τακτική. Και δεν μπορώ δεν να ναι, πιστέψω ναι, ότι. Μπορεί, ότι... Είναι, ότι ταυτίζεται το ένα με το άλλο, αυτά που λε. Ότι δηλαδή ότι αν το πάρει θα δημιουργεί μονοπόλιο μόνο και μόνο επειδή κοιτά το franchise μα... και ό, αν, τους άλλους Αν, λόγους... αν το προσεγγίσουμε μονόπλευρο, ότι γίνεται γι' αυτό, η Microsoft δηλαδή ότι εξαγοράζει τα στούντιο για να έχει IPs, αυτό δεν θα τη βγάλει πουθενά. Το να έχει όλα τα IPs. Ή, ή, μάλλον, ή μάλλον ταυτίζεται με αυτό που σου είπα νωρίτερα. Ότι είναι μια ξεπερασμένη μέθοδο το να πει ότι α, τι πουλάει Call of Duty θα πάρω το Call of Duty και θα έχω όλε τι αγορέ Call of Duty μόνο για μένα. Για παράδειγμα. Θα πάρω το Elder Scrolls και όσοι είναι να πάρουν Elder Scrolls θα πάρουν να πάρουν και Xbox. Και ό,τι βγάλει το Elder Scrolls θα τα βγάλω εγώ. Είναι ξεπερασμένο γιατί πλέον, και το λέει και η ίδια η Microsoft σε, σε μια επιχειρηματολογία πάνω σε άλλη βάση, ότι θέλουμε να είναι και στι άλλε πλατφόρμε, δεν είμαστε λύθοι, γιατί θα έχουμε revenue και από τι άλλε πλατφόρμε. Αυτό είναι λογικό. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε όμω που, που συζητήσαμε για πιο πριν. Θέλω να πω το ερώτημα έχει να κάνει με το γιατί να κρατήσει η Microsoft αποκλειστικό αςούμε, το Elder Scrolls και όχι το Call of Duty. Αν αυτό το κρίνουμε σωστό, εσύ λες ότι όχι θα περίμενες, θα ήθελες μάλλον υπό το, τη δική σου ας πούμε, το δικό αποσεβασμό σου σεβασμό στο, στο player base. Όλα τα ίδια τα προϋπάρχοντα. Ναι, από σεβασμό να στο player base ναι, που, 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 μπορεί να, είναι ένα, να υπάρχει είτε είναι fandom αυτό είτε είναι απλός παίχτης ο οποίο έχει παίξει στα νιάτα του για παράδειγμα τα πρώτα δύο installments ενός παιχνιδιού και αυτή τη στιγμή τον, αποκλει... Ναι. τον αποκλείσει από το να παίξει τα επόμενα είναι ανήθικο. Καλά, εγώ με αυτό διαφωνώ κάθετα γιατί ούτω ή άλλω πολλά franchises παίζει κάποια παιχνίδια και τα υπόλοιπα δεν μπορεί να παίξει την ίδια κονσόλα. Πρέπει να πάρει άλλη κονσόλα για να τα παίξει. Αυτό δεν είναι. Είναι για μένα λάθο. Είναι, είναι εξίσου λάθο και αυτό έγκυται στο backwards compatibility των κονσολών το οποίο είναι. είναι μια παθογένεια τη πλατφόρμα που εσύ προτιμά. Το backwards compatibility είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο είναι, μια παθογένεια του console gaming που εσύ προτιμά. Ξαναλέω. Αν ήσουν στο PC δεν θα έχει αυτό το πρόβλημα. Δεν δουλεύει έτσι το πράγμα μέχρι. Δεν δούλευε τέλο πάντων μέχρι πρώτη. Ε, ε, φαντάζομαι προ τα εκεί πάει σιγά σιγά. Τέλο πάντων, ε, ε, αυτά όλα είναι τεράστια θέματα. Λοιπόν, το ένα είναι το backwards compatibility, το άλλο είναι με το exclusivity, το άλλο είναι με, το, με τη Microsoft. Τέλο πάντων, τι θα κάνει. Όλα αυτά ναι. παίζουν ρόλο και στην αποφασή του και στο πώ Να μήνες, πούμε ότι τα βάσανά σα σε, όσο, σε όλου εσά που βαριέστε να ακούτε για αυτό το πράγμα, μάλλον θα τελειώσουν μέχρι την 1η Μαρτίου του 2023 τότε που είναι και η καταληκτική ημερομηνία που πρέπει να βγάλει το πόρισμα η CMA. Ε, η CMA μέχρι τότε θα πρέπει να δημοσιεύσει ε, αναλυτικά ε, τα findings, τα, αυτά που θα βρούνε, ε, και να δώσουν την συγκατάθεσή τους, την πρότασή τους, για το αν θα πρέπει να ολοκληρωθεί το deal ή όχι. Αν αποφασίσει η CMA... Ότι δημιουργούνται μονοπόλια, ότι είναι μονοπωλιακή ας πούμε, η τακτική αυτή και πρέπει να ρυθμιστεί κάτι, θα δώσουν μια διορία στι δύο πλευρέ να τα βρουν μέσω διαφορετικών τρόπων. Δηλαδή, ε, θα πρέπει ε, βασικά το, να το, το πω στα αγγλικά. Mitigator prevent the substantial lessening of competition. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα πρέπει να έρθουν σε συμφωνία μέσω ε, τύπου συμβολέων που είπαμε νωρίτερα με αυτή τη δεκαετή συμφωνία. Ε, με τη Sony ότι είτε για πάντα είτε για αυτά τα χρόνια δεν θα έχουμε αποκλειστικά αυτά τα παιχνίδια. Θα πρέπει να γίνει μια συμφωνία δηλαδή μεταξύ του και να πάνε σε CMA και οι δύο μαζί φιλιωμένοι και να πούνε τα βρήκαμε. Διαφορετικά, αν δεν τα βρούνε και οι δύο πλευρέ, δεν μπορεί να περάσει το... Ε, η απόφαση και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξαγορά. Ε, η CMA λέει έχει την, το authority να μπλοκάρει τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές ε, όταν ε, απαιτείται, λέει, μία δράση ε, για να αποφύγουν το lessening of competition, το, ανταγων... την, την έλλειψη ανταγωνισμού. Sorry που τα που κολλάω λίγο, αλλά τα έχω μπροστά μου ένα ε, 15-σέλιδο <χω> που έχει αναλυτικά το τι συζητάνε. Ε, πολλά από τα παραδείγματα, όπω η εικόνα που έδειξα, είναι, είναι για να γελάς. Με, το, με, αυτό το figure ας πούμε, που σου λέει ότι υπάρχει το niche audience και το mass market και σου βάζουν στη μέση το Starfield και το Redfall. Εγώ γελάω με αυτό. Γιατί είναι σαν να σου λέει ότι α, τα IP που έχουμε εμεί που δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτά αξίζουν να είναι σε exclusivity ενώ τα, αυτά που είναι για niche κοινό ή αυτά που είναι για mass market δεν αξίζουν το exclusivity. Και μέσα σε αυτή την κατηγορία τώρα με το higher value of exclusivity τοποθετούν εκτός από τα δικά του το Redfall και το Starfield όλα τα άλλα που ακούμε ότι θα είναι υπό... Exclusivity. Ό,τι δηλαδή από εδώ και πέρα σκέφτεσαι, Παύλο, ότι είναι exclusive στο Xbox, θα πρέπει να σκέφτεσαι ότι για εκείνου έχει higher value of exclusivity γιατί έχουν uncertain audience και είναι, είναι ένα IP που μπορεί η Microsoft να χρησιμοποιήσει για να επεκτείνει το. Λάθο. Για μένα. Λάθο. Για του υπόλοιπου, ok. Ε, αυτά. Το αφήνω και αυτό. Ε, θες να πάμε στο γκρουπάκι για να κλείσουμε σιγά-σιγά. Σωστά. -σιγά? Ωραία. Λοιπόν, γυρνάω στο πάνελ στο, στις που μας έκανε το κοινό, οι ακροατές. Κώστα Σκάρ, για άλλη μια χρονιά τα ίνδι διέλυσαν τα τρίπη, λέει, χαχαχα, γελάει. Όπου θες να κάνεις σχόλιο, εννοείται με σταματάς, Παύλο, και μας λες, έτσι. Ε, βγεί παιχνιδάρες, ίνδι, φέτος, τι να πούμε. Δεν θα έλεγα διέλυσαν, έχουμε μια πολύ καλή χρονιά όμως. Πολύ καλή ισορροπία και σε λέει και σε indie. Χρήστο Καπάντα, ποιο ήταν το όνειρό σα όταν, όταν ξεκινήσατε την gaming δημοσιογραφία και την ανασχόλησή σα με τη σελίδα και πώ αυτό έχει διαμορφωθεί ή εκπληρωθεί μέχρι τώρα, Φανταστική ερώτηση αυτή. Μπορώ να μιλάω σε πέντε επεισόδια περίπου για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν μπορώ να το αναλύσω τώρα έτσι. Ε, επιγραμματικά στεχνά. δεν μπορεί να δώσει μια απάντηση, δηλαδή έτσι συνοπτικά. Συνοπτικά. Ε, πάντα, τι να πω τώρα, όταν διάβαζα από περιοδικά μικρό Game Pro Games διάφορα τέτοια κτλ. Πάντα ήθελα. Είχα ένα κόλλημα με τα reviews εγώ. Ε, διάβαζα τα reviews και έλεγα εδώ πέρα κάνει λάθο. Εδώ πέρα δεν το, δεν το έχει εξηγήσει σωστά. Εδώ πέρα κάνει τέτοιο. Οπότε πάντα, ακόμα και μετά που άρχισα να γράφω για gaming sites, ε, κοντραριζόμουν ε, ρε παιδί μου για το βαθμό και για το πώ θα. Τι... Είχα μια οπτική. Επειδή διάβαζα πάρα πολλά reviews, διάβαζα πολύ περισσότερα reviews από όσα διάβαζα μέσω αναγνώστη, α πούμε. Διά... Διάβαζα όλη μέρα reviews, δεν έκανα τίποτα άλλο. Είχα μια πολύ καλύτερη. καλύτερη. Μια πολύ πιο. Στην ολική α πούμε οπτική των reviews. Τότε έτσι, τώρα δεν τα έκανα αυτά. Γι' αυτό και η αρχή έχει πάει τέτοιο. Βλέπετε το Βαγγέλη που βγαίνει και μου τη λέει με στη Μούρη. Έχει δικαίωμα να βγαίνει και μου τη λέει με στη Μούρη, γιατί δεν είμαι τόσο καλά ενημερωμένο πια. Αλλά τότε. <laughs> ε, είχα αυτό το κόλλημα, ρε παιδί μου. Οπότε είχα μια βαθμίδα, μια κλίμακα ας πούμε, στο μυαλό μου, η οποία μου βγάζει νόημα κάθε φορά με όποιε παραμέτρου και ανέβαζα. Οπότε ήθελα να το κάνω και επί τούτου να σπρώξω να δείξω ότι αυτό είναι το μέσο και αυτό στηρίζουμε και μου, μου καθόταν πάρα πολύ καλά στο μυαλό μου. Αυτά τώρα είναι πολύ εσωτερικέ σκέψει, γι' αυτό τι βγαζω έτσι λίγο λοιπόν, μπερδεμένε. Mm. Αλλά τέλο πάντων, κάπω έτσι ξεκίνησε το μικρόβιο και. Έχει εκπληρωθεί όμω. Ε, ή διαμορφωθεί κάπω. Ε, με το VG, ναι, σίγουρα ήρθαν και με τη βοήθεια όλων των συνεργατών που περάσανε από την ομάδα κτλ. Ε, φτιάξαμε κάτι όμορφο και ωραίο. Στην πορεία, αυτό το πράγμα, εμένα μου έδωσε τη δυνατότητα να το κάνω και να ασχοληθώ και επαγγελματικά, οπότε θα έλεγα ότι ναι. Ε, έκανα πράγματα τα οποία ήταν Το να πηγαίνω πούμε, ταξίδι με την Ubisoft Ήταν ένα όνειρο Το να πηγαίνω σε μια ε, Να βλέπω έναν developer α πούμε και να του παίρνω συνέντευξη Είναι ένα όνειρο Αυτά, αυτά όλα ήταν, έχουν εκπληρωθεί Δεν θα έλεγα ότι έχω φτάσει στο σημείο που ε, Θα ήθελα ιδανικά να φτάσω Αλλά είναι και η ελληνική πραγματικότητα Στη μέση που ισχύουν κάποια πολύ Τεράστιο θέμα, γι' αυτό τώρα τα λέω έτσι με μισόλογα. Δηλαδή, δε, για, αυ κάθε λέξη που λέω μπορεί να αναλυθεί, α πούμε. Ναι. Τι εννοώ ελληνική πραγματικότητα αυτή είναι τη στιγμή. Ωραίο, είναι ωραίο είναι. θέμα να το πιάσουμε πιο αναλυτικά κάποια στιγμή. σω σε, λοιπόν, σε κάποιο επαιτειακό. Ναι, ζητώ συγγνώμη για το πάντσα, αλλά όντω έχει πολύ ζουμί και θα ήθελα κι εγώ πάρα πολύ να την κάνω αυτή την κουβέντα. Δεν έχει δοθεί ποτέ η ευκαιρία τώρα που το σκέφτομαι. Ναι. Ε, θα το κάνουμε. Ε, ε, θα το και κάνουμε και είναι ένα ωραίο κομμάτι. Θα το κάνουμε στο, τε, στο τελευταίο επεισόδιο, όταν θα αποφασίσουμε να το κλείσουμε. Σωστά. Και σε παιδιά για το πώ θα μπορούσαν να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα, αν του ενδιαφέρει, αλλά και στο πώ εξελίσσεται αυτή η βιομηχανία, και μιλώντα και για τη δημοσιογραφία, α πούμε, στο συγκεκριμένο χώρο, τα τελευταία, ξέρω εγώ, 20 χρόνια. Ναι. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Ναι. Τέλο πάντων, ε, εγώ θα σου απαντήσω άμα επανέλθουμε να, 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 είμαι σε άλλο mood γιατί είμαι σούπα λίγο burnout και αυτή τη στιγμή δεν μου έχει τίποτα όμορφο να πω. Θα σου χαλάσω όλο αυτό το πολύ ωραίο που, Μου <laughs> είπε μέχρι τώρα. Θα, θα είμαι πολύ πικρόχολο αν μιλήσω Κάτι αυτή τη στιγμή. Θέλω να, να, να τονίσω για να δώσω και λίγο το, ένα στίγμα. Είναι, είναι, ότι από την αρχή ήμουν ιδεαλιστή. Μπήκα στο χώρο ρε παιδί μου με, με σκοπό να φτιάξω κάποια πράγματα. Δεν έχω καταφέρει πολλά. <laughs> Η αλήθεια είναι. Αλλά προσπάθησε. αυτό, αυτό το αποδίδουμε. Αλλά έχω κάνει κουβέντε και με εταιρείε και με τα λοιπά. Απλά υπάρχει ένα, ένα πολύ συγκεκριμένο καθεστώ, ρε παιδί μου, το οποίο δεν είναι. Στην Ελλάδα, αν δεν κάνει παράλληλα δουλειά με αυτό, δεν μπορεί να το κάνει. Ε, αυτό για να συμβεί και να φτιάξουν κάποια πράγματα, θα πρέπει να μπορούμε να το κάνουμε αν ήσουν στην Αμερική, διόντας, για παράδειγμα. Αν ήσουν, για παράδειγμα, στην Αμερική και υπήρχε και μια διαφορετική φιλοσοφία και ένα μεγαλύτερο εύρο μια μεγαλύτερη ποσότητα κοινού, ένα δείγμα μεγαλύτερο από όπου θα μπορούσε να αντλήσει πραγματικού υποστηρικτέ. Όχι ότι τώρα δεν έχουμε, έχουμε, απλά είναι ποσοτικά πολύ λιγότεροι και του ευχαριστούμε σε αυτό το σημείο. Τα mail του VG24 και όσου βοηθούν οικονομικά. Το στάτζο τον χορηγό και όλα αυτά. <laughs> ε, απλά <laughs> αν ήσουν <laughs> για παράδειγμα στην Αμερική και ήταν πολλαπλάσιο αυτό το νούμερο, θα μπορούσε να έχει ανοίξει ένα Patreon για παράδειγμα και να μην σε νοιάζει καθόλου το τι έχει να πει ας πούμε, μια εταιρεία και το αν χρειάζεται ταυτόχρονα να του κάνω και. Ε, κάλυψη με συγκεκριμένο τρόπο, να δημοσιεύω τα δελτία τύπου. Θα μπορούσε να έχει σηκώσει μπαϊράκι και να είσαι σε φάση όταν... να λέω αυτά που θέλω. Όταν πρέπει να κρυφτώ για να βγάλω ένα άρθρο για video games και πρέπει να το κάνω και καλυμμένο για να μην το δει ο αρχισυντάκτη μου και καταλάβει ότι είναι τέτοιο. Αυτά όλα είναι παθογένειε, α πούμε, τη ελληνική αγορά, για παράδειγμα. Αυτά αυτή τη στιγμή, επειδή έχω περάσει από δύο μεγάλα μέσα τη Ελλάδα, προσπαθώ κάπω να τα εξαλείψω. Είχα την ευκαιρία να το κάνω στο προηγούμενο που ήμουνα, στο τωρινό που είμαι, δεν τα πολύ καταφέρνω. Έχει να κάνει με του υπευθύνου, έχει να κάνει λίγο με την νοοτροπία που υπάρχει στην Ελλάδα για το τι είναι τα video games και ότι δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι είναι τόσο μεγάλη βιομηχανία όσο είναι η μουσική και Έτσι, τα βίντεο Πολύ ωραίο θέμα, ευχαριστούμε τον Χρήστο τον Καπάνταη. Ε, θα πρέπει να σταθούμε όμω εκτενέστερα σε αυτό, οπότε το σημειώνουμε και κάποια στιγμή που θα έχουμε χρόνο θα ε, ε, αναφερθούμε εκτενέστερα σε αυτά. Ε, ο Δημήτρη λέει ότι ρωτάει αν μπορούμε να βάζουμε περισσότερο τατσιόπουλο. Πληρώνω και αν δεν αν χρειαστεί. Επίκαιρο και κλασικό. Αν δεν ναι, <laughs> 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 Βάλε This bite me, θα του πω εγώ. Τι, <laughs> <laughs> ποιο, <laughs> πού είναι το <laughs> bite, <-cast>, Δημήτρη Τσαμπίρα. Αν θε αντένα πλά. Ε, Κώστας Μεταξάκης, πώς σας φάνηκαν οι φετινές προσφορές Black Friday και αν πήρατε εσείς τίποτα που να άξιζε σαν προσφορά. Το μόνο πράγμα που πήρα εγώ είναι το Last of Us Part 2, το πήρα στα 9.99, γιατί το physical το είχα πουλήσει όταν πήρα τη C2, το είχα δώσει 20 ευρώ, όπως ο, 30, δεν θυμάμαι. Ε, εσύ, το PS Plus δεν το έχει. Α, δεν το έχει ρε. Δεν το έχει. Ah, και, και, το πήρα yeah. γιατί θέλω να κάνω yeah. την πλατίνα και για να υπάρχει. Γιατί το... Είναι ένα παιχνίδι που πολύ συχνά λέω. Βάλ το λίγο να θυμηθεί είναι τόσο ωραίο. Και κάνα και ένα post μάλιστα στο Twitter που λέει ότι τελικά νομίζω ότι είναι το, αγα... το... το καλύτερότερο των καλύτεροτερων, ρε παιδί μου. Το Last of το Us Part 2. Έτσι. Έχει σημασία. Το Part 2. Όχι το Part 1, το Part 2. Είναι το καλύτερο των καλύτεροτερων. Σε, σε όλου του τομεί. Για μένα προσωπικά, προσωπικά. έτσι. Οπότε εγώ αυτό πήρα από Black Friday. Εσύ πήρε τίποτα, Πήρα το Judgment. Και έκλεισα εκεί γιατί λέω που κι αυτό ξέρω ότι δεν θα το παίξω, αλλά λέω επειδή ε, πάρω κάθε κάτι. φορά σε εκτόσει, ναι, σε παίρνω όλη την ώρα 10 παιχνίδια και δεν το ποτέ τίποτα. Ε, τώρα λέω, α πάρω αυτό να μην παίξω, τουλάχιστον αν υπάρχει να ξέρω ότι κάποια στιγμή μπορώ να το παίξω. Ναι. Ήταν και στην lowest price ever. Ο Γιώκη Ντάιμ ρωτάει αν υπάρχει ζωή μετά τα Windows Updates. Δεν ξέρω. Διάβασα κάπου ότι τα Windows 11 καλή, ρίχνουν την επίδοση των παιχνιδιών. Και έχω ε, έχω τρομοκρατηθεί λίγο γιατί είμαι ήδη ωριακά με το, με το PC μου το αν αντέχει τα καινούργια παιχνίδια και λέω αν Windows, γιατί έβαλα Windows 11 άμα είναι λέω να μου πες και επίδοση από τα Windows 11 γάμισα πάντων δεν ξέρω ε, ανάλογα, υπάρχουν πολλοί που έχουν τις χειρότερες εμπειρίες με Windows Update ε, ο, Κωνσταντίνος το... Ο Κωνσταντίνος το ρωτάει για την καθημερινότητα ενός συντάκτη τεχνολογίας gaming άλλη μια κουβέντα Εμένα μεγάλη το... Ε, λατρεύω αυτές τις δύο ερωτήσεις και του Καπαντέ και τώρα του Θοδωρόπουλου μπορούμε να κάνουμε ε, ε μαραθώνιο επεισόδιων με αυτά τα, mm. τα, τα θέματα ε, ε, θα, εγώ λατρεύω θα, θα λάτρευα να μιλήσω για αυτό το πράγμα ε, ε για την ναι, ναι βέβαια. ύπνου, για το η, τι ώρες η, και, μαμώ, η ερώτηση βέβαια θεωρώ ότι απευθύνεται περισσότερο σε αυτούς που το κάνουν επαγγελματικά έτσι γιατί άμα ρωτήσει έναν άλλον θα σου, πει, ξεκινάω τη μέρα μου πηγαίνοντας στο γιαπί πυλοφόρη και μιστρή, για παράδειγμα, γυρνάω πίσω, πάω στη δεύτερη δουλειά μου για να μου φτάσει να πληρώσω τα νίκια Πάει η ώρα 10 η ώρα το βράδυ, γυρνάω, γυρίζω ένα podcast, πέφτω για ύπνο, repeat. Ε, έχει, θα, θα, μεταφέρω μια κουβέντα που είχαμε ένα συνάδελφο τώρα μέσα στην, εβδομάδα. Έχει πολύ μεγάλη αξία το γεγονό ότι για να το κάνει αυτό το πράγμα χρειάζεται να σου αρέσει και να το, να το θες ρε να, να είναι το πάθο σου. Αν δεν είναι το πάθο δεν πρόκειται να συνεχίσει να το κάνει. Αυτό επειδή ακριβώ χρειάζεται να συνδυαστεί με μια δουλειά κανονική, είναι, είναι σκότωμα. Οπότε εκείνη τη στιγμή που θα έχει 6 ώρε συνολικά για να κοιμηθεί και να κάνει κάτι πάνω σε αυτό, θα Πρέπει το πάθο σου αυτό, πολύ πιθανό να σε οδηγήσει ξέρω εγώ, στο OK. Α κοιμηθώ τρει ώρε και τι άλλε τρει ώρε που να παίξω. Ε, αυτό πάει κάπω έτσι. Ναι. Αλλά είναι. Ε, είναι... Συνδυαστικά τώρα εγώ. η ερώτηση του Θεοδωρόπουλου με την ερώτηση του Καπάντα, η θα μπορούσε να γίνει ένα game storming όπω φέρνουμε game developers και λέμε για, το, για την κατάσταση του game development και πώ είναι να αναπτύσσει ένα παιχνίδι. Να κάνουμε ένα επεισόδιο game storming για παράδειγμα του πώ είναι να σε συντάξει στην Ελλάδα. Και να μιλάμε εμεί. <laughs> Καταλαβαίνετε. Μπορούσαμε... Να μιλάμε εμεί και έχουμε και, και πολλού καλές μα που θα μπορούσαμε να φέρουμε ναι. για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Όχι του Τατσιόπουλο, πάντω γιατί θα γκρινιάζει. <laughs> λοιπόν. Ε, Γιάννη Παρπαρά. Ένα Pokémon Arceus πιστεύετε είναι μια καλή αγορά για Nintendo Switch μετά την ολοκλήρωση των Zelda, Breath of the Wild και Super Mario Odyssey. Ή προτείνετε κάποιο άλλο Pokémon. Τελευταία, χωρί να ασχοληθώ με Pokémon. Don't judge. Ε, θα σου έλεγα ότι καλύτερα να πα σε Pokémon Arceus αν δεν μπορεί να περιμένει να πάρει κάποια bug fixes στο Violet. Για μένα είναι πολύ καλύτερο το Violet από το Arceus. Απλά στην τωρινή του κατάσταση, για λόγου που αναλύσαμε λίγο νωρίτερα, δεν αξίζει να, τα, να το πάρει τώρα. Να περιμένει να το στρώσουν πρώτα. Ωραία. Ε, το απαντάνε και κάποιοι από κάτω, έχουν πιάσει συζήτηση και καλά κάνουν. Ε, τι κάνει αυτή η ψυχή ο Βασίλη του Ατσιό, ρωτάει ο Πίτα. Δεν ξέρω, κάπου βάζει φωτιέ τώρα. Κάτι, ετοιμάζει το επόμενο μεγάλο, την επόμενη μεγάλη έκρηξή του για κάτι. Ε, Υπάρχει game of the year, το Vampire Survivors. Ο Βασίλη, πε μα το νούμερο ένα παιχνίδι. Ναι, Βασίλη. Στοιχειοθετεί και σταχειοθετεί. Όλα. το την επιχειρηματολογία του για να έρθει να μα πείσει πω το Vampire Survivors είναι game of the year. Το φτιάχνει δηλαδή για να έρθει να βάλει φωτιά. Ο Χρήστο Καρατζά, ο οποίο είναι μεγάλο αυτοκινητόφιλο παντού και στο TikTok τον έχω πετύχει που είναι με τα μάξια και στον Grand Turismo, σχολίαζε συνέχεια. Ε, ρωτάει για το πολυπόθητο test drive unlimited αν έχουμε κάποιο νέο ε, υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις σε αυτό έφαγε κάποιες μικροαναβολές ε, και έχουν πάει, έχουν πάει πίσω κάποιες ανακοινώσεις ε, Μέσα κα... στο 23 23 και μη σου κάνει εντύπωση αν έχεις νεότερα και στα Game Awards Μπορεί... είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσαμε να δούμε στα Game Awards ένα update οπότε κράτα ένα καλαθάκι μικρό μήπως το δεις και εκεί ως τρέιλερ και μετά από 23 περιμένεις ε, περισσότερα ο Σπύρος Ζασιμάκη με το γνωστό του χιούμορ, πότε θα βγει παιχνίδι Χίμαν και κυρίαρχη του Σύμπαντο, το παντάει ο Φωκίων ο Χαρακόπο το 1988. <laughs> Ωραία, αυτό μου αρέσουν. Σπορ ε, Μπίλ, αποκλειστικό στο Switch, πρώτη εδώ, γράφει ο Τσάμπι. No. Να, πω ότι αν, αν έβλεπα. Είναι μαλάκια που δεν έχουν εκμεταλλευτεί τη δεκαετία των 80s. Αυτή τη στιγμή όλοι οι γκέμερ που είναι 30-40. Έχουν, τους δόσεις, έχουν δόσεις, λεφτά. Παιχνίδι, ναι, έχουν ακριβώ. Έχουν λεφτά και αν λίγο χρόνο. Δόσεις, έχουν λεφτά και λίγο χρόνο, οπότε θα μπορούσαν με το ελάχιστο budget να φτιάξουν ένα 5-8 ωρο παιχνίδι που έχει ω κεντρικό θέμα κάτι το ATS και να μα ασκοπουλήσει. Είναι οι μόνοι που το εκμεταλλεύονται. Οι Tayon Interactive, πώ καταλέγετε, αυτοί που φτιάχνουν τα ρόμπο, μπράμπο και τέτοια. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν. να φτιάξει άντρε, αυτοσύνορο παιχνίδι. Χίμαν. Ε, Α σημαίνει γεράκια και τέτοια. Και πριν τέτοι, ένα, ένα break, side that. scroller. Μαλέχα, yeah. Το οποίο είναι ερευνητικό. Έστω μέτριο. Μην φτιάξετε το σοβαρό. Yeah. Yeah. <laughs> που είναι και εύκολο να το φτιάξει πλέον. Να, μια, ένα indie studio θα μπορούσε να το φτιάξει. Δηλαδή να μπει μια Microsoft, να αγοράσει τα δικαιώματα και να τα δώσει ένα indie studio. Τόσο εύκολο. Ωραία, βέβαια. Ε, με την κατάσταση που είδατε το καινούριο Pokémon, θεωρείτε ότι πρέπει να ανησυχούμε και για τον νέο Zelda. Μιλάω για τον τεχνικό τομέα. Αυτό είναι που έλεγα πριν okay. ότι ότι game μπορούμε game να συζητήσουμε. Ακριβώ ε, ε, ακριβώς αυτό θα έλεγα ότι είναι διαφορετικό το στούντιο και είναι και διαφορετικό το, το prestige. Δηλαδή δεν θα αφήσουν εύκολα να πάει στραβά ένα Zelda και επειδή έχει φάει ήδη αναβολή, εγώ πιστεύω ότι είναι και ένας λόγος τέτοιο. Ότι έφαγε αναβολή για να βγει έτσι όπως πρέπει. Άρα η φόβη μου δεν είναι πολύ μεγάλη για το Zelda. Πιστεύω θα βγει σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι βγήκε το Pokemon. Ε, ο Καλαϊτζίδη ρωτάει ο Χρήστο, πιστεύετε θα δούμε το πολυπόθητο PlayStation Show και μέσα στο Δεκέμβρη ή πάει για αρχέ μέσα του 23 ε, άγνωστο. Ε, ως εκτίμηση, ε, εγώ, δεν πιστεύω ότι, στο εγώ πιστεύω ότι αν δεν βγει μέσα στο Δεκέμβρη, ε, θα βγει μέχρι αρχές Φλεβάρη. Αλλά θα είναι μέσα σε, αυτούς, μέσα σε αυτό το δίμηνο. Μήνα με δίμηνο από τώρα. Ε, δεν έχουμε κάποια επίσημη πληροφορία βέβαια, οπότε... Ξέρεις, Όχι, απλά μασάμε δάφνες και... αυτή τη στιγμή. Περαιτέρω. Ναι. ναι. Υποθετικό σενάριο: Ποια δύο στούντιο θα θέλετε να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μαζί ένα παιχνίδι. Εν τω μεταξύ, έχει πάει, σε όλα, έχει πάει σε όλα ο Κορβέτ και έχει απαντήσει από κάτω λε και ρωτάνε εκείνον. Μπράβο, Νίκο Κορμπέτ. Ο, κάνει, το, κάνει podcast αυτό. Ο Νιτεντιάτικο πρωινό είναι. Έχει έρθει και εδώ. Μπράβο, Νίκο. <laughs> 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 λοιπόν. Στούντιο ε, που θα ήθελα να δω είναι Rockstar με. Πέλαρε. Με... Πώ του λένε του Control, Ρέμελι. Remedy. Remedy. με Rockstar να φτιάξουν Max54. Μαζί όμω, όχι μόνη τη η Rockstar. Να πάρει δηλαδή και από τη Φιλανδίλα λίγο. Άμα κάτσω τώρα είναι για Game Storming και αυτό, να κάτσω σου λέω, να σου λέω. Να σου λέω. Δηλα, άμα κάτσω και αρέσει και αυτό. Ωραία ερώτηση και αυτή. Ωραία και αυτή. Ε, δεν μου έρχεται κάτι, οπότε να μην πω βλαγίε. Ε, ο Γιώργο Αστούμπο παίζει τώρα το Blacktail το Requiem και λέει τι ωραία τοπία που είχε το παιχνίδι, ρωτάει ε, ρητορικά. Ακόμα για Ragnarok που στο Art Direction πήγαν safe as fuck, αλλά κανείς δεν μιλάει για το πόσο ακραία καλό ήταν σε αυτό το τομέα το Plague Tale. Το έκαναν καθαρό blockbuster. Αλλά πιστεύω ότι ήταν πολύ καλύτερο από αντίστοιχα του είδου. Εγώ ανατρέχιασα πάντω με τον τίτλο. εγώ συμφωνώ. Εγώ έχω ψηφίσει παντού Plague Tale ε, για Gotti. Υπάρχουν πράγματα που είναι πολύ πιο πίσω σαφώ από το Ragnarok σε πολλού τομεί. τα τοπία όμω που λε, το είχα πει σε podcast ότι μου κάνει εντύπωση το πόσο αποτύπωσαν το μεσογειακό setting. Ότι είναι η καλύτερη αποτύπωση μεσογειακού setting που έχω δει σε παιχνίδι και ότι κάποια τοπία μου θύμισαν περισσότερο Ελλάδα από όσον μου έχουν Θυμήσει, παιχνίδια που είχαν σε setting την Ελλάδα, όπως το Odyssey για παράδειγμα. Ε, το πώς δηλαδή είχαν κάνει τα πευκοδάση και αυτά. Τέλος πάντων. Γιάννη Σαρή, πότε θα πάμε για καφέ. Γιάννη, με έχουμε πάει ήδη δύο φορέ μαζί. Να πάμε και τρίτη, μια χαρά περνάμε. Εγώ θα ξανάρθω. Τώρα για τον Παύλο, δεν μπορώ να σου υποσχεθώ κάτι. Θα πρέπει να στείλει πριβέ ε, είναι δύσκολη η εποχή. Ναι, δεν μπορώ. Για να σου απαντήσει ο ίδιο, να δεχτεί. Καλά του το φέρε. Ε, το. Ε, την πα στα φλόρα τη τσιμπούκοσε όμω. Όταν σου πέγε για καφέ δε, δεν, ήρθε. Τέλος όχι, ρε, είχαμε βγει μετά <laughs> με το Γιάννη. Ε, ε, αλλά ναι, έχει δίκιο. Ε, παρένθεση να κάνω. Έβγαλε πριν ε, λίγο ο Χαροκόπο στο γκρουπάκι, πριν τρει ώρε βασικά, ότι έσκασε alert λέει, και το PS5. Εμφανίστηκε και το PS5 στην ελληνική αγορά. Mm. 520 σελίδε από καλά τη Σκρούτζ. Ούτε καν ε, 550. Ε, αλλά λέει: Μέχρι να γράψω τον τίτλο, Λογικά θα έχει φύγει. Όντω, πατάω το link και πάει σε 404 σελίδα. Οκ. Okay. Άρα λάθο ήταν. <laughs> αλλά ε... θέλω να πω: εμφανίστηκε ένα. πότε δεν ξέρει. Μπορεί να σημαίνει κάτι. Καλά. Ε, αγγελία ήταν. Στο Σκρούτζ, ειδικά, θα ήταν κάποιο μικρό μαγαζί που θέλει να. εντάξει. Ε, ο Κυράνι, ο Γιώργο ρωτάει ξανά για το Castlevania Lords of Sandus γιατί δεν έχει μπει στο Premium. Είναι η τρίτη βδομάδα, τέταρτη που ρωτάει και είναι η τρίτη-τέταρτη βδομάδα που θα σου απαντήσουμε. Δεν έχουμε ιδέα. <laughs> δεν, δεν το πήρε απόφαση ότι δεν θα μάθουμε τελικά ποτέ. Δεν θα μάθουμε, δεν θα μάθουμε. Γιώργο, μπορεί να κάνει κάνα tweet ε, στο handle τη PlayStation Grease. Μήπω απαντήσουν σε σένα, Γιατί δεν ξέρω. Δεν σου απαντήσουν να σου λέω. Ε, Σπύρο Ασιμάκη, πώ ανεβάζουμε podcast στο Spotify για ένα φίλο ρωτάω. Στείλε να σου πω πριν πως θα το ανεβάσει στο Spotify. Θα σου μάθω εγώ. Δεν έχω πρόβλημα. Τα μοιράζομαι εγώ. Δεν κρύβω τι πατέντε. Λευτέρη Καλίνικο. Καλίνικο, συζητώ συγγνώμη. Ε, ιδανικά παιχνίδια για να γίνουν remake, ποια θα μπορούσαν να είναι για εσά. Δικαιολογούνται το γεγονό ότι κάνουν remake παιχνίδια του 2008 ή του 2013 και χρεώνουν 80 ευρώ. Εγώ θα σου πω, Λευτέρη μου, ότι πιστεύω πω είναι κατά περίπτωση. Παιχνίδια που ήταν πολύ προβληματικά ή πολύ πίσω τεχνικά για την εποχή του τότε με μια πολύ ωραία ιδέα οι παιχνίδια που μπορούν να υποφεληθούν μιας τεχνική τεχνικής και αισθητικής αναβάθμιση ε, αναβάθμισης ή ε, μετάβασης στο σήμερα καλώς, κα, καλώς, πράττουν και τα φέρνουν το πρόβλημά μου είναι με παιχνίδια που δεν χρήζουν αυτή τη βελτίωση ή που δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα ε, οι περιπτώσεις για παράδειγμα του Last of Us του Part 1 για μένα δεν είναι cash grab, είναι ένα πολύ καλό fan service σε αυτούς που γουστάρανε το πρώτο παιχνίδι. Απλά δεν ήταν ε, ε, επιτακτική η ανάγκη να γίνει remake. Καλώ το κάνανε, α το πάρει ο κόσμο που, που θέλει να το πάρει και εγώ θα το παίξω όταν θα πέσει σε μια εξεφτυλιστική τιμή που δεν θα έχω πρόβλημα να τα δώσω τα χρήματα. Δεν με πειράζει κάπου δηλαδή ότι το βγάζουν. Δεν μα επηρεάζει κάπου το να βγαίνει ένα παιχνίδι για το οποίο δεν έχουμε ενδιαφέρον. Ε, οι αγορέ, το πόσο ο κόσμο θα το στηρίξει, θα κρίνουν το ποια θα είναι τα επόμενα παιχνίδια που θα επιλέξουν οι εταιρείε να κάνουν remake. Αν αρχίσουμε να ψωνίζουμε στο λανσάρισμα και να κάνουμε αυτά τα θεαματικά νούμερα που έγιναν για παράδειγμα με το Ragnarok με τα 50 εκατομμύρια πωλήσει μέσα στο launch που δεν το αναφέραμε στην εκπομπή μέχρι τώρα ε, ε, για να γίνουν τέτοια νούμερα όταν μάλλον γίνονται τέτοια νούμερα οι εταιρείε θα βγάζουν αντίστοιχα παιχνίδια που, μπορούν να κάνουν, που κάνουν, αυτά τα νούμερα. Αγοράστε παιχνίδια στο launch που πιστεύετε ότι αξίζουν να αγοραστούν, για να δώσετε το μήνυμα σε εταιρείε ότι τέτοια παιχνίδια θέλετε να βλέπετε. Για όσο θα αγοράζουν 80 ευρώ remakes του 2008, του 2013, του 2020, θα συνεχίζεις να βλέπει παιχνίδια ίδια, ίδια συνομοταξία να γίνονται remake. Εμεί εμείς τη διαμορφώνουμε την αγορά. Ε, Παύλο, εσύ συμφωνείς ή έχει να προσθέσει κάτι άλλο σε αυτό. Εμεί τη διαμορφώνουμε την αγορά. Μπράβο. <laughs> Ο <laughs> Θεό GD λέει καλύτερο game που να υποστηρίζεται από Linux OS. Δεν έχω παίξει ποτέ σε Linux OS. Μάλλον είναι αυτό που. Α, α, ότι θα ήταν οι επιδόσει, μάλλον ε, ιδανικέ, αλλά δεν ξέρω τι υποστήριξη έχει. Από όσο έχω δει, δεν έχει τεράστια. Ε, αυτοί με το Steam 10 ασχολούνται περισσότερο με αυτό. Γιατί ναι. με το Steam OS, α πούμε, και παιχνίδια που τρέχουν σε λειτουργικό Linux, ε, για αυτού που έχουν. Τώρα, δεν νομίζω να είναι σε αυτού που έχουν Ubuntu για παράδειγμα και θέλουν να παίζουν σε Ubuntu παιχνίδια. Αλλά ναι. Μια καλή ερώτηση. Απλά δεν έχουμε τη γνώση να την απαντήσουμε, ούτε την εμπειρία, δεν μα έχει τύχει. Αυτά. Δεν έχει άλλε ερωτήσει, Παύλο. Έχει, έχει ένα επικό σχόλιο του Κυράνι. Ναι. <laughs> το είδα τώρα. Έχει μια μαμά με ένα παιδάκι και καλά. Ε, friendly το, το, το τέτοιο, το επεισόδιο. Και έχει ένα τις βομολογίες που έχει πετάξει. Ναι. <laughs> Όλα τα ωραία που <laughs> Πολύ καλό. Ε, ο Αντώνιο Αντωνίου μου απαντάει εμένα επίση σε, σε μια τέτοια, στο, στο ίδιο post. Ε, μου λέει για την Α, ε, Samsung OLED σε σχέση με την LG την OLED. Ε, Αντώνη, το ratings συγκεκριμένα, όντω έχει τι βαθμολογίε που λε. Είμαι σίγουρο όμω ότι αν ψάξει λίγο περισσότερο, θα το δει και εσύ ότι δεν θέλω να σου χειάσω την αγορά. Προφανώ μιλάει μια καταπληκτική τηλεόραση. Είδα το λέμε, Επειδή, το, τη επειδή το διάβασα το σχόλιο του πριν ανοίξουμε, είδα, είδα μια ανάλυση. Να ξέρει, διάβασα μια ανάλυση, όχι στο ratings. Και είδα ότι Ωραία. ισχύει ότι στο κομμάτι για παράδειγμα τη φωτεινότητα είναι ανώτερη η Samsung. Έχουμε ε, ξαναπεί όμω ότι το κομμάτι τη φωτεινότητα δεν είναι το παν, είναι το, το σημείο που χτυπάγανε τη OLED γιατί δεν είχαν κάτι άλλο να τις χτυπήσουν. Mm. Δεν σημαίνει τώρα ότι θα βγάλει μια πιο φωτεινή OLED και θα είναι όλα wow. σα-ίσα, ναι. -ίσα, οι OLED είχαν φτάσει πολλά χρόνια πριν σε ένα επίπεδο που η φωτεινότητα ήταν αρκετή για να αναδείξει το περιεχόμενο το, της το που έπρεπε. Δηλαδή. Το εντυπωσιακό. Να τώρα, με τίποτα, με δηλαδή, την... Δεν θέλω να άλλο πάνω σε αυτό. Το αυτό θέλω με, με να... την S95 είναι ότι ναι. έχουν φτιάξει και τα μαύρα. Αυτό θέλω να προσθέσω. δηλαδή εκτό από τη φωτεινότητα που είναι ανώτερη, στις αναλύσεις, ναι. σε κάποιε αναλύσει λένε και για τα μαύρα ότι είναι εντυπωσιακά και αντίστοιχα με τι με τις LG. Είναι OLED. είναι OLED. Τα μαύρα θα είναι τα απόλυτα μαύρα όπω πρέπει και στις OLED και στις LG και στις Samsung. Μιλάμε, το... μιλάμε και για τους τόνους του μαύρου όμως, όχι μόνο για το απόλυτο μαύρο που και εκεί έχει σημασία και εκεί εντοπίζεται διαφορά γιατί στη Samsung από ό,τι είδα υπάρχει μια πιο ουδέτερη αποτύπωση χρωματική στα σκοτεινά σημεία ενώ στην OLED, της, συγγνώμη, στην C2 της LG υπάρχει ένα σαν hue ας πούμε, σαν να είναι λίγο πιο... Μπλε, να είναι λίγο πιο πράσινο. Οπότε, βλέποντα τις δίπλα-δίπλα, φαίνεται λίγο πιο neutral, λίγο πιο ουδέτερη χρωματικά η Samsung. Αν δεν κάνω σοβαρή σύγκριση, πάντα ναι. θα την πάρουμε τη σύγκριση όπω την παίρνει ο φίλο μα στο HDTV. Θα ρυθμίσουμε την εικόνα και μετά θα την δούμε. Από αυτά που έχω διαβάσει εγώ, από τι αναλύσει που έχω διαβάσει ε, για, για τι δύο αυτέ τηλεόρασει είναι ότι οι δύο είναι εξαιρετικέ. Εμπροκειμένο όμω η LG είναι λίγο μπροστά. Σύντο ότι έχει εξελιγμένο λίγο το gaming. Ε, τα gaming modes της. αυτο mm -hmm. Και το άλλο που είδα εγώ έχει να κάνει και με το HDR, ότι πάει κατά περίπτωση, αλλά έχει περισσότερες περιπτώσεις που διαχειρίζεται καλύτερα το HDR ή LG. Ε, ωστόσο, εννοείται ξαναλέμε ότι δεν είναι ότι παίρνουμε ξεκάθαρα μέρο, είναι και οι δύο φοβερέ τηλεόραση. Είτε έχει τη μία είτε έχει την άλλη, δηλαδή έχει φλάξει, υπήρξε ότι καλύτερο υπάρχει στην αγορά. Αυτέ οι δύο παίζουν μπάλα, δηλαδή. Δεν είναι όπω λέγαμε παλιότερα ότι. Μετά τη ε, OLED, όπως... OLED το χάο, μετά τη όλε το τίποτα. Ναι, επειδή η Samsung όμως η κανονική της τιμή είναι πολύ πιο ακριβή από την LG, η, LG είναι και πολύ πιο value for money. Mm. Αλλά, τη Black Friday τώρα που έπεσε η τιμή και έγινε ίδια με την LG, ε, ήταν επίσης, ναι, ήταν μια τηλεόραση ας πούμε που εύκολα έλεγες πήγαινε πάρα αυτή. Μα δεν βρίσκω LG, ναι, πήγαινε πάρα τη Samsung, αυτό. Δεν, δεν, έχω να πω κάτι κακό για τη Samsung, δηλαδή ο λόγος που μπαίνω τώρα σε αυτή τη διαδικασία είναι απλά για να πω γιατί ανέφερα την LG αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν, δεν έχω να πω τίποτα κακό για τη Samsung τι προηγούμενε QLED και άλλα μοντέλα και νέο QLED είναι άλλη τεχνολογία. Οπότε γι' αυτό έλεγα καλύτερα OLED σε σχέση με αυτέ. Εν προκειμένου που είναι και δύο OLED όμω, είναι και οι δύο εξαιρετικέ. Ε, οπότε δεν έχω να πω κάτι. Δεν είναι δηλαδή ότι ε, λέω καλύτερα ντε και καλά C2. Είναι και λίγο θέμα αγούστου κιόλα. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να μην συμπαθεί το UI. Υπάρχει είναι και, λόγος, και το UI το οποίο είναι, UI. είναι πολύ bloated στην Samsung, να σου πω. Έβλεπα δηλαδή σαν να λύσω ότι για να μπει στα inputs Εντάξει, για παράδειγμα. Κάποιο δεν αρέσει και τι θε... LG, έτσι. Θέλει τρει κινήσει για να μπει στα inputs στη Samsung. Δεν υπάρχει shortcut με το καινούργιο χειριστήριο, ενώ στην LG έχει το κουμπί των, των inputs. Είναι μικρά πράγματα που μπορούν να σου αλλάξουν τη γνώμη όμω. Και το software ναι. δηλαδή τη τηλεόραση και φυσικά η χρωματική απόδοση. Γιατί για κάποιου, α πούμε, επί εποχέ LED, εγώ δεν μπορούσα να δω LED Samsung. Δεν μου άρεσε καθόλου γιατί ήταν πολύ ψυχρέ. Ακόμα και όταν τι έφτιαχνε, είχαν ένα sharpness πολύ έντονο. Σε αντίθεση με τι IPS LED, για παράδειγμα, τη LG, οι οποίε είχαν πολύ πιο θέρμο αποτέλεσμα by default και φτιαγμένο και λιγότερο sharpness έντονο. Ε, οπότε είναι και θέμα γούστου. Αντικειμενικά δεν ήταν η μία καλύτερη από την άλλη. Απλά εμένα στο μάτι μου ήταν πιο ευχάριστο χρωματικά το πάνελ αυτή τη τεχνολογία. Ε, άρα ναι, δεν είναι ultimate, συμπέρασμα, δεν υπάρχει και πόρισμα ότι μην πάρετε Samsung, μην πάρετε LG. Αυτές οι δύο πάντως, αυτά τα δύο μοντέλα που, που αναφερθήκαμε, είναι η επιτομή αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτά Παύλο. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω μπορούμε να κλείσουμε γιατί ξεπεράσαμε και το χρονικό όριο που μου είχε θέσει. Έχει να κάνει δουλειέ. Θα τον πιούμε. Θα τον πιούμε τώρα. Ναι. Ε, οπότε κάπου εδώ κλείνουμε. Αλλά στο άλλο επεισόδιο που λέγαμε, μπορώ να σε εξηγήσω τι εννοώ. Θα τον πιούμε. <laughs> <laughs> τι εννοεί. Με την καθημερινότητα, α πούμε, του τέτοιου που ναι, Ότι έχει κάποιο deadline, υποθέτω, και το χάσε. Το, το χάνει ε, as, as we speak, οπότε πρέπει να κλείσω σιγά σιγά. Ε, ε, θα πρέπει να επιλέξω να μην πάω. Τουαλέτα. Τι να πω, Να μην φάω. <laughs> <laughs> ναι, πουχού. Ωραία. Εντάξει. Κρατήσου Παύλο. Ευχόμαστε καλή τύχη. Καλά, να, καλά. Ε, να μας προτείνετε στα σχόλια ένα, μια καλή μάρκα <laughs> Babylino για ενήλικες για τον Παύλο, ώστε να μπορέσει <laughs> να φέρει <η> πέρα <laughs> στην υπόλοιπη δουλειά του. Ε, ναι, σας ευχαριστώ ναι, ναι. Παύλο που είσαι μαζί μου σε αυτή την κουβέντα. Ε, ευχαριστώ και τον ε, κόσμο. Ευχαριστώ, που... Ελπίζω να τα πούμε το Σάββατο ναι. την Κυριακή. Ναι, ναι. Ε, εννοεί για το live το οποίο προσπαθούμε να οργανώσουμε για τα Game Awards για να, να βγούμε live. Ε, σε αυτό το σημείο, υπενθυμίζω, μπορείτε να μας ακούτε και από Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, όλα αυτά. Υπάρχει το YouTube. Μπορείτε μέσω του YouTube. Ε, να συμμετέχετε ω μέλο και στο VG24 για να ενισχύσετε χρηματικά την προσπάθεια με περίπου 2 ευρώ το μήνα. Ε, υπάρχει το VG24.live από όπου μπορείτε να παραγγείλετε αν θέλετε κούπες, μπλουζάκια και τα σχετικά με τη στάμπα πάνω του VG24. Ε, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτά είναι τα promo. Και VG24 Gaming Community. Ε, το, η Groupara στο facebook που μπορείτε να μπείτε για να μιλάμε και να, βγαίνει, να προκύπτει η θεματολογία της εκπομπής και vg24.gr εννοείται το site που ξεκίνησαν όλα ε, εκεί που ζούμε το συντακτικό μας δράμα όλοι εκεί που υπάρχουν τα reviews μας εκεί που υπάρχουν τα νέα που γράφει η συντακτική ομάδα του vg24 ε, και σας ζητούμε φυσικά να στηρίξετε και αυτό να μπαίνετε να διαβάζετε τα νέα σας και τα reviews σας από το vg24.gr εκτός από αυτό το podcast που ξέρουμε ότι προτιμάτε και γουστάρετε να ακούτε και να βλέπετε Αυτά από εμάς, ανανεώνουμε το ραντεβού μας πιθανότατα για το live του Σαββάτου. Αν δεν τα καταφέρουμε, Δευτέρα ε, με το επόμενο VG24 podcast και ίσως να υπάρχει και την πέμπτη ένα game storming ε, γιατί έχω βρει έναν πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον καλεσμένο και μπορεί να τον, ε, αν τον έχουμε να κάνουμε μια συζήτηση επί, game, επί του game development, game development πολύ σημαντικό άτομο στη βιομηχανία με συμμετοχή σε πολύ σημαντικά παιχνίδια που τα ξέρετε όλοι και Έλληνα. Προφανώ δεν μπορούσαμε. Αλλιώ θα, θα, ήμουν και εγώ με τα αγγλικά, θα ήταν και αυτό. Θα γινόταν τη που ήταν εδώ πέρα. Οπότε αυτό. Αυτά από εμά. Παύλο, μου ευχαριστώ και πάλι. Να σε καλά και ευχαριστούμε και τον κόσμο. Ευχαριστούμε. Τα λέμε, φιλιά. Γεια χαρά.